Επειδή είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή, πάνω απ' όλα. Πρώτα, πάνω πέρα όλα, και πάνω απ' όλα. Ξεκινάω με ένα μήνυμα κανείς το οποίο. Κανείς χαβαλές δεν επιβιώνει σε αυτό το χώρο κοντά τόσα χρόνια. Λοιπόν, ξεκινάω με ένα μήνυμα που μας βάζει πιο βαθιά στην επικαιρότητα και από τις βουτιές του Γκρέκ του Λουγκάνη. Ναι. Μπράξει. Στο Τζελαρντίνο, αλλά ναι, οκ. Okay. Τις βουτιές του Γκρέκ του Λουγκάνη. Ναι. Πονάτε με τον Γκρέκ του Λουγκάνη, πονάτε. Πονάμε, έτσι, όλοι έτσι, πονάμε. Έτσι, έτσι, πονάμε, πονέσαμε, έτσι. Πονάμε 30 χρόνια τώρα. Έτσι. Για πες. Λέει, πριν αρχίσει τα ποδοσφαιρικά, πείτε μας τι έκανε ο Γιάννης με τον Προκολάτε. Πήγε στο Πετρετζίκι, ρώτησε, υπήρχε, δεν αντέχουμε άλλη αγωνία. Γιάννη, ο λόγος είναι ένα, Γιάννη. Όχι, παιδί, είπα. Όταν πάω, θα σας μεταφέρω το ρεπορτάζ. Τώρα καταρχάς είναι πολύ νωρίς. Παιδιά, οι εχθροί είναι παντού. Έτσι. Μπορεί να είχαμε από χθες ρουφιάνους, δεν ξέρω εγώ, πετρετζικικούς και τα λοιπά να έχουν ενημερώσει να μας περιμένουν. Όχι, δεν θα πάμε τώρα. Θα πάμε incognito. Θα αφήσουμε να περιμένουμε λίγες μέρες. Θα βάλουμε φούτερ με κουκούλα, γυαλί και θα πάμε. Αν υπάρχει, θα μπορεί να υπάρχει εδώ και μέρες. Δηλαδή να βγει και το δημοσίευμα αφού υπάρχει στο μαγαζί τον Προχολάτε. Το λογικό έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν πάει το δημοσίευμα και περιμένει να ενθουσιαστεί ο κόσμος για να το φέρει. Όχι. Ακριβώς. Το φέρνει και επειδή είσαι πετρετζίκαρο το πουλά ναι, και. Ναι. Ως trend. Θέλω να σου πω στο μαγαζί του Πετρετζίκη επίση θέλω να θυμίσω. Ναι. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σοφά. Ενώ ο Άκης εκεί στην πλατεία τη Έσπαρση έχει πάρει 4 μαγαζιά ή 5. 4 έχω δει σίγουρα, ναι. 4 είναι σίγουρα, νομίζω ότι είναι 5 και το ένα είναι διπλό. Ναι. Κάπως μπορεί, τα μπορεί. Δύο που τα έκανε ένα. Γιατί είναι ένα καφέ, ένα μπεργκεράδικο, ένα για γυρίσματα, που είναι το μεγάλο, και ένα που πουλάει πετρετζίκια. Ναι. Λοιπόν. Τι είναι τα πετρετζίκια? Πραγματάκια. Ψιψιψόνια ή κοκοψόψα. Ναι. Τέτοια. Λοιπόν. Το καφέ, περιέργως, ναι. Είναι το πιο μικρό. Ναι. Οπότε στο καφέ. Στο οποίο παρίσταται και ο ίδιος, ναι. Δημιουργείται μια τεχνητή ζήτηση. Mm-hmm. Δηλαδή, κανονικά αυτό είναι ένα καφέ, το βλέπεις και λες: δεν θα κάτσω εδώ προφανώς. Ναι. Δεν κάθεσαι. Αλλά επειδή είναι του Άκη, όχι μόνο κάθεσαι, στριμώχνεσαι. Ναι, ναι. Έτσι και πας. Και υπάρχει μια τεχνητή τέτοια. Ναι. Οπότε, οκ, okay, ναι. Εντάξει. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι πάντα. Όχι. Θα έχουμε follow-up. Όχι. Εννοείται ότι θα έχουμε follow-up. Εντάξει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ειδικά σήμερα, γιατί τα νέα κόστα έρχονται δεξιά-αριστερά, αφού τέλος πάντων ξεκινήσατε με αυτό, με τον Προκολάτε. Ναι. Γιατί έρχονται τα νέα, οι άοκνοι ρεπόρτερ στέλνουν πράγματα, μας έχετε στείλει κάτι μενού κτλ. Ναι, θα τα εξετάσουμε γιατί είναι οι μέρες αυτές, αλλά εγώ βρήκα και κάτι ακόμα. Ετοιμάστε πάνω στο θέμα. Ξέρατε, και αν δεν ξέρετε, μάθετε το τώρα, ότι η πίτσα με ανανά. Ξέραμε. Είναι ελληνική. Ξέραμε. Το ξέρω στην ελληνική. Σε βλέπω λίγο στενοχωρημένο. Να μην είμαι, να με χαρούμενος. Να είσαι. Δηλαδή, εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια εξάγουμε πολιτισμό και τώρα εξάγουμε πίτσα με ανανά στον κόσμο. Εκεί καταδύσαμε. Ό,τι μπορεί εξάγει ο καθένας. Ας μην εξάγει. Καλό θα ήταν. Δηλαδή, δεν είναι και ντροπή να πεις ότι ξέρετε κάτι, εμείς για τα επόμενα 500 χρόνια δεν εξάγουμε. Ναι. Τι θα κάνουμε. Βγάλαμε τόσο πράγμα παλιά. Δημοκρατίες, Παρθενώνες, Μάρμαρα, αυτά, το ένα το άλλο, επιστήμες, τέχνες, ιατρικές, τα πάντα. Εμείς, κατσαπλιάδες, εμείς τα δώσαμε όλα. Ναι. Τώρα κάνουμε μια γρανάπαυση για το επόμενο 500 χρόνια. Τα κάνουμε. Ναι, γιατί θα δημιουργηθεί και δυσαναλογία μεγάλη, ναι, ναι. Ούτως ή άλλως. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι, που λες. Και τι είδαμε αυτό το πράγμα, Γιάννη? Μας ζηλέψανε, μας φθονίσανε, μας ρίξαν τα μνημόνια πάνω μας, όλη την οικονομική καταστροφή. Γιατί, Γιάννη μου, γιατί μας ζηλεύουνε. Μαζιλεύουν, σου λέει. Μαζιλεύουν. Αυτή εκεί πέρα, αυτό το shithole που λένε στο χωριό μου η Ελλάδα, εκεί ο απόπατος της Ευρώπης, και έχει κάνει τόσα σπουδαία πράγματα. Τι θα κάνουμε? Όχι μόνο αυτό. Και έχουμε και δεν μπορούμε να αγοράσουμε και τον ήλιο τους. Τι να τους κάνουμε, δηλαδή. Τον ήλιο τους θέλουμε στην πραγματικότητα. Και την καλοπέρασή τους. Ναι. Αλλά πώς να τα πάρουμε αυτά? Δεν γίνεται να μπορούμε τα πάρουμε. Μπορούμε να τις είναι... από αυτούς όμως. Αυτό, Κώστα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Αυτό, Κώστα. Μας στερήσανε λοιπόν την καλοπέραση και από ό,τι βλέπουμε τελευταίες μέρες, ας πούμε, και τελευταίες εβδομάδες, μας στερούν και τον ήλιο. Δεν ξέρω αν αυτό πράγμα είναι κάποια συνωμοσία, ένα πέπλο καπνού, η αφρικανική σκόνη. Ποιος τη φέρνει την αφρικανική σκόνη, Γιάννη μου? Μόνη της έρχεται? Γιατί δεν έχω τόσα χρόνια αφρικανική σκόνη. Εγώ δεν νομίζω ότι έρχεται μόνη της. Τόσα χρόνια θυμάσαι να είχαμε αφρικανική σκόνη τόσες πολλές φορές? Μόνο βατράχια δεν και έχει δεν βρέξει. Και δεν είναι μόνο αυτό, συγγνώμη. Μόνο ακρίδες δεν έχει βρέξει. Ακόμα. Γιατί δεν είμαστε ακόμα στη φάση, ναι, των πληγών του Φαραώ. Αλλά ναι, θέλω να σου πω, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που πρέπει να πεις για να το κατανοήσουν και οι τέλος πάντων. Ας το πούμε, η πιο. Δυσπιστή. Έτσι, ευεπηρέαστη σε, ναι, τέτοια πράγματα ακροατές μας, είναι ότι η αφρικανική σκόνη φεύγει, ξέρω εγώ, από τη Λιβύη, λέω τώρα εγώ, ξέρω εγώ, από το Μαρόκο, από, ναι, που φεύγει. Ναι. Λοιπόν,
Και τι έρχεται μόνο. Έχετε ακούσει ποτέ σάλο στη Βουλγαρία? Δείτε φωτογραφίες από το Πλόβντιβ. Ναι. Τους έθαψε η Αφρικανική σκόνη. Είδατε ποτέ κανένα τέτοιο? Δεν νομίζω. Είδατε ποτέ Τύρανα? Τι έγινε, βγήκε ο δήμαρχος, χαμός, έχουν πνιγεί στην Αφρικανική σκόνη. Είδατε κανένα τέτοιο? Άρα πού καταλήγουμε, Γιάννη μου? Ότι έρχεται η Αφρικανική σκόνη. Όχι, την αδειάζουν. Ναι. Τη φέρουν, την μπλοκάρουν αυτό, για να μην φύγει. Βάζουν και το δίχτυ γύρω-γύρω το αόρατο. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να. Εντάξει, όχι πολύ για να μην γίνουν και αντιληπτοί. Ναι, ναι, ναι. Την αφήνουν μια-δύο-τρεις μέρες μέχρι να γίνουν όλα. Ναι. Τα να την παίρνουν και λένε εντάξει, καθαρίστε τα τώρα. Ναι. Φάτε τι. Και μας ψεκάζουν και στα καπάκια. Προφανώς. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μια αλληλουχία πραγμάτων, Γιάννη. Ναι. Βλέπεις. Και όλο αυτό είναι γιατί μας θονούν. Όλο αυτό είναι για τον ήλιο, Κώστα. Έτσι. Όλο αυτό είναι για τον ήλιο. Έτσι. Είναι για τον ήλιο μας, για τη Μακεδονία μας, για αυτά. Δηλαδή για δύο-τρία πράγματα τα οποία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και η πίτσα με ανανά, λοιπόν. Ναι. Έχεις φάει πίτσα με ανανά, λοιπόν. Είσαι τρελός, μωρέ. Είσαι τρελός. Δεν ξέρω, Κώστα, μπορεί να είσαι σε κάποια φάση ευάλωτος. Τόσο ευάλωτος μπορεί να είσαι. Ναι, ρε φίλε, μπορεί να είσαι ευάλωτος. Μπορεί να ήσουν. Θα έβαζα σουτιένα με μου νεβάλω. Θα πάω πίτσα με ανανά. Θα έβαζα στρινγκ. Εντάξει το. Τι εντάξει. Είναι ερωτήσεις αυτές. Μήπως έχεις φάει πίτσα με ανανά? Όχι, δεν έχω φάει πίτσα μπορεί με να ήσουν μικρός. Όχι. Μπορεί να είσαι τυφερός. Μπορεί να είσαι η κοπέλα για να. Βάζει πρωτός να ετοιμαζόσασταν. Ναι. Για σουσελάκι. Ναι. Και να βάζει μια πίτσα με ανανά. Έλα, φάμε ένα κομμάτι πριν. Τι θα είσαι. Όχι. Όχι. Καλά, συγγνώμη δηλαδή, με έχεις για τόσο βάση περιπτώσει επιρρεπή και δούλο. Δεν σε έχω, αλλά δεν σε ξέρω γιατί. Πάω σου πει μετά, μέχρι αυτό, κάτσε να φορέσω να μου πει μια το κοίτσι, κάτσε να φορέσω μια το στραπών μέχρι να. Όχι, εντάξει. Δεν είσαι ο Στέφαν Κόστομα, όχι. Μα μου λες το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή. Μου λες και να απαρνηθώ τις αξίες μου. Εντάξει, οκ. Να το πω διαφορετικά. Ξέρεις κάποιον που έχει φάει πίτσα ανανά? Όχι, όχι. Δεν ξέρω κάποιον. Κανέναν. Ναι. Αλλά εγώ με ανώμαλο δεν μιλάω. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Και από την άλλη, ας πούμε, δεν μπορώ να προσχωρήσω ότι έχω φίλους που τρώνε πίτσα με ανανά, αλλά μην προκαλούν. Δεν έχουμε φίλους που τρώνε πίτσα με ανανά. Εγώ δεν έχω, ούτε έχω δει. Έχεις βρεθεί σε σπίτι που υπάρχει πίτσα με ανανά ποτέ? Όχι. Άρα, ποιος τρώει πίτσα με ανανά? Κάποιοι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουμε εμείς. Ή κάποιοι που κρύβουν την πίτσα με ανανά μέσα στο ριζοσπάστη. Παίζει. Ναι. Παίζει αυτό που είπες τώρα. Μέσα στο ριζοσπάστη. Εγώ πάντως δεν το έχω δει. Αν κάποιος το κάνει, βγείτε. Εδώ. Εδώ είμαστε εμείς, οι φίλοι σας. Ναι. Εχέμηθοι. Έτσι, βγείτε, κάντε το outing. Υπογράψτε με ψευδόνυμο και κάντε το outing σας. Ακόμα και αν σας άρεσε, βγείτε και πείτε εφθαρσός εδώ. Εγώ ναι, παιδιά. Εμείς δεν κρίνουμε κανένα. Δεν θα κρίνουμε κανένα. Όχι. Βγήκα, έφαγα πίτσα με ανανά και μου άρεσε. Ναι, και ξανάφαγα. Και την πήρα σπίτι μου. Ναι. Αυτό. Ναι. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο Σέλιος Ρόκος, άντρας είναι αυτός που δοκίμασε και του άρεσε. Βεβαίως. Ναι, πίτσα με ανανά. Βεβαίως, πίτσα με ανανά. Ναι. Προφανώς για την πίτσα με ανανά. Μόνο για πίτσα με ανανά μιλάμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Άλλωστε, γνωστόν η πίτσα με ανανά ψήνεται και ψήνει πλευρές. Βεβαίως. Δηλαδή, για τις πίτσες και για τον ανανά. Έτσι, δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Επίσης, εσείς που τρώτε ανανά, πίτσα με ανανά, το λέω τώρα προκαταβολικά πριν διαβάσω μηνύματα που έχετε στείλει, να προσέχετε γιατί ο ανανάς αδυνατίζει το σπέρμα. Και αυτό είναι ιατρικώς αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί να προσέχετε. Έχουμε ήδη πάρα πολλά μηνύματα πρέπει να σου πω. Άστα γιατί θα συγχυστείς. Τα διαβάζω, όχι, τα διαβάζω. Άστα γιατί θα συγχυστείς. Πίτσα ανανά ζαμπόν, κορυφαίο συνδυασμό διαβάζω για να πειράξω. Η πιο ενοχική είναι αυτή που λένε. Α, πλάκα, πλάκα είναι ωραία πίτσα. Μα αυτή είναι η πιο ενοχική. Σου λέω ότι εντάξει, θα είναι, αλλά επειδή έφαγα και μου άρεσε και τρέπομαι να το πω. Καταλάβες. Ναι. Μένω Σουηδία. Η πίτσα με ανανά παίζει πάρα πολύ για τους Σουηδούς, λέει ο Βάρντι Σαββάτου. Να θυμίσω ότι τα ποσοστά αυτοκτονία στη Σουηδία είναι πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Και κατάθλιψη. Φαντάζομαι τυχαίο θα είναι το γεγονός. Εγώ το αναφέρω απλά. Ναι. Ναι. Επίσης, ας πούμε εντάξει, στη Σουηδία μπορεί να τρώνε έτσι γιατί δεν νομίζω ότι έχει γίνει πουθενά γνωστή στον κόσμο η σουηδική κουζίνα για κάτι. Δηλαδή δεν έχει με σουηδική κουζίνα. Γαλλική μέχρι κουζίνα. Σουηδική ξυλία είναι γνωστό. Ναι. Ιταλική μέχρι κουζίνα υπάρχει. Ελληνική, μεσογειακή κουζίνα υπάρχει. Κινέζικο υπάρχει. Κινέζικη υπάρχει. Ναι. Γαλλική κουζίνα παρότι είναι χάλια υπάρχει. Ναι. Okay. Θέλω να πω, υπάρχει. Για αυτούς που τους αρέσει, τέλος πάντων υπάρχει. Λοιπόν, σουηδική κουζίνα δεν ξέρω. Οπότε μπορεί να τρώνε ό,τι θέλουν. Ναι. Τρώνε ό,τι θέλουν. Ναι. Εντάξει. Παιδιά, δεν έχουμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κάποιος που έχει δίκιο ή κάποιος που έχει άδικο. Είπαμε, κάντε το outing σας. Ναι. Αν σας αρέσει, βγείτε και πείτε. Ναι, εμένα μου αρέσει. Δεν θα κρυθείτε. Εντάξει. Δεν θα κρυθείτε. Είστε πολλοί.
Είστε πολύ σύμφωνα με τα μηνύματα που βλέπουμε. Εμείς δεν κρίνουμε κανένα, δεν μπλοκάρουμε κανένα, δεν μπορούμε να σας μπλοκάρουμε. Όχι, μα δε, και δε, δεν το μα, θέλουμε κιόλας. Αυτό για να μην ανησυχεί κάποιος. Όχι, παιδιά, όχι, παιδιά. Λίμωνο, δεν θέλουμε τίποτα. Γιατί να κάνουμε τίποτα, δεν έχουμε κάνει ποτέ. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Απλώς. Αν θέλετε να το κάνουμε ωραία και τίμια, όσοι γράφετε για την πίτσα με ανανά. Ότι τη φάγατε και σας άρεσε, γι' αυτό παραγαλώ να μείνει, να μείνει ως έχει, ναι, αλογόκριτο. Ναι, ναι. Γράψτε και δίπλα και τι άλλα πράγματα. Γράψτε, ρε παιδί μου, ότι και εγώ ναι, και δοκίμασα και την ομελέτα, ξέρω εγώ, χωρίς αυγά του Άκη. Και μπροκολάτε. Ναι, εγώ. Και τρώω, ξέρω εγώ, και μπροκολάτε και μια φορά πια ένα τσάι, ξέρω εγώ, με ρεβιθός. Γράψτε κάτι. Δηλαδή, ανοιχτή, βγάλτε κάποια πράγματα από μέσα τα οποία λίγο δυσκολεύεστε να το ανώνυμα κάνετε. Το κάνεις, ναι, ανώνυμα το κάνει. Δεν πρόκειται να βγει το όνομα. Δεν το βγάζει, ξαλαφρώνει. Κάνει το outing σου και νιώθει καλύτερα μετά. Εμεί γελάμε. Εσύ νιώθει καλύτερα. Όλοι ευχαριστημένοι στο τέλο. Ναι. Την πίτσα με ανανά την έχει δημιουργήσει Έλληνα. Ψάχτε το, μα λέει κάποιο. Κάποιο δεν είναι στο φίλο. Καλό στο φίλο. Κάποιο δεν είναι. Δεν πειράζει. Αχ, αυτού που συντονίστηκαν τώρα μαζί μα. Σουηδική κουζίνα, αυτό υπάρχει το IKEA. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς. Τυχαία μου ήρθε από αυτό το ζώο το συγκεκριμένο, δεν ξέρω γιατί μου ήρθε. Κώστα, δεν είναι τώρα σωστό αυτό που λες. Τώρα δεκάδες οικογένειες, χιλιάδες, εκατοντάδες οικογένειες στον κόσμο τώρα τρέφονται από τα IKEA. Τώρα. Δεν είναι ωραία αυτά που λες. Δεν είναι αυτά που λες. Δεν ξέρω γιατί μου έρχεται το ήχος του αλόγου τώρα που είπες για την κουζίνα τη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μέδεν και τα δύο μάτσα. Εμείς δεν παρακολουθούμε. Κανονικά. Γιατί κάνουμε δημοσιογραφία, κύριε Σιμώνα. Ναι. Πολλά, αόκνος. Αόκνος. Και μάλιστα είμαστε, ο ένας βλέπει το ένα μάτς έτσι πιο. Επισταμένος, ναι, και ο άλλος το άλλο. Δηλαδή τα έχουμε και μοιρασμένα, μην νομίζετε. Όταν περπατάει ο Πογμπά, δείχνει ένα κοντινό του Πογμπά, περπατάει. Δεν σου θυμίζει το Βίζο, Λαβίζο, στο. Το Νιόνιο, το Διονύσιο. Περπατάει λίγο σαν ξεχαρβαλωμένο που κάπω κουνάει και μια πόδια. Οπότε ακούω στα αυτό. Βίζο, Λαβίζο, Λαβίζο. Είναι σπουδαίο. Είναι, ναι, είναι γιατί είναι λίγο μακρικανιάρης. Ναι. Όχι, είναι και λίγο. Και λίγο ανοικονόμητος, ναι. Είναι από αυτούς που ξέρεις που στην παρέλαση, για παράδειγμα, αν έχεις δει κάτι τύπους, πηγαίνουν δεξί πόδι, δεξί χέρι μαζί. Όχι επίτηδες, γιατί δεν μπορούν να συντονίσουν. Ξέρεις, δεν μπορούν να το κάνουν το ανάποδο αυτό που είναι αριστερό πόδι, δεξί χέρι κτλ. Είναι κάποιοι που πηγαίνουν και είναι λίγο ατσούμπαλοι. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι ασυντόνιστοι, ρε παιδί μου. Τους βλέπεις, εγώ δυσκολεύω να χορέψουν. Είναι κάποιοι δεν έχουν ρυθμό. Δεν είναι κακό. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Ναι. Ωραία, θα συμβαίνει σε μια μέρα να πούμε ότι εντάξει θα επανέλθουμε στα φαγητά μετά. Γιατί έχουμε καταρχάς ένα χρωστούμενο από χθες. Σου πάρα μου το θυμίσει, το θυμάμαι μόνο μου. Βεβαίως, το θυμίζω, σου θυμίζω κάτι από χθες. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ γιατί το είχα ξεχάσει. Ήταν κάτι που ήθελα να πω. Ναι, κάτι από χθες. Δεν προλαβαίνω να το πούμε, ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ το γεγονός ότι παρότι πραγματικά ξέρω το πόσο πολύ άσχολος είσαι και πόσο πάνω διαχειρίζεσαι κάθε μέρα γι' αυτό ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, ότι με το που με είδε κατευθείαν, οπωσδήποτε χθες να θυμηθεί. Παρόλα αυτά, πέραν το ότι με καβλαντίζει, όντω το θυμό μου και θα το λέγα μετά. Με το θέμα το άλλο τώρα, γιατί έχουμε και διάφορα μηνύματα που στέλνουν αυτά. Θέλω να πω, το θυμόμουν. Αλίμον. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, πάει ο Σεχίδαρος. Ναι. Τρομερή ιστορία. Και εγώ συντάσσομαι με αυτούς που είναι σειρά στο Netflix. Ναι. Είναι κάτι το οποίο. Γιατί είναι. Εντάξει, έχω φοβερή ιστορία του Σεχίδαρου. Ναι. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες τις οποίες τις έχω μάθει και θα γίνει και κομμάτι και θα το βγάλουμε στο Ράταχ. Μία ιστορία μπορώ να την πω. Ένα preview, Κώστα. Ένα τυράκι. Κώστα, όμως, μην πεις περισσότερα τα υπόλοιπα στο Ράταχ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Λοιπόν, σε κάποια φάση που ήταν ο Σεχίδης στη φυλακή, πραγματική ιστορία αυτό που λέω, από δεσμοφύλακα. Αποσιοποιητικά τα υπόλοιπα, φίλες και φίλοι, στο ratpack.gr αύριο. Από δεσμοφύλακα. Να είναι καλά ο φίλος. Την είχε πει πριν από χρόνια την ιστορία. Είναι κάποια στιγμή ο Σεχίδης λοιπόν στη φυλακή και φωνάζει: θέλω τσιγάρα, φέρτε μου τσιγάρα! Θέλω τσιγάρα, φωνάζει. Και έχει γυρίσει Θεός δερμοφυλάκας και του λέει: άφησες και κανένα ζωντανό για να σου φέρει. Εντάξει. Μια τεράστια πραγματικότητα και μια τεράστια αλήθεια.
Λοιπόν, ναι, θα μπορούσε να είναι σειρά. Θα μπορούσε να είναι η ιστορία αυτή να γίνει σειρά. Εγώ διάβασα το εξής. Διάβασα ένα πολύ ωραίο κομμάτι του Ηλία Αναστασιάδη από το 2015. Είχε δημοσιευτεί στο One Man. Ο οποίος είχε πάει, δεν είχε πάει για τον Σεχίδη, αλλά είχε πάει να κάνει συνέντευξη με τον Αντώνη Ραβαντινό στις φυλακές Κορυδαλλού. Τον είχαν κάνει μια βόλτα λοιπόν από το ψυχιατρό. Είχε δει το Σεχίδη από το παράθυρο του κελιού του στο κελί του. Και από τα πράγματα που του είπε ο Αντώνης Ραβαντινός για την υπόθεση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και γι' αυτό το αναφέρω και δεν το θυμόμουν καν πρέπει να σου πω, είπε και ορθώς κατά την άποψη μου, λέει, είναι απίστευτο, λέει, το είπε ο Ραβαντινός, ότι ο Σεχίδης δικάστηκε ως ένας κανονικός άνθρωπος πολλόδοβος και δεν δικάστηκε ως ένας ψυχικά ασθενής άνθρωπος που είναι πασιφανές. Ότι είναι εκεί που αποδείχθηκε φυσικά σε όλη τη μετέπειτα πορεία του. Δηλαδή ένα μεγάλο φάουλ της ιστορίας και της δίκης, τέλος πάντων. Καλά, και δεν έγινε και το. Δηλαδή δεν έγινε και όλο αυτό στη δεκαετία του 50. Ναι. Έγινε το 96. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, το νομικό πλαίσιο ή δεν ήμασταν ικανοί ως κράτος. Έχει σώα στο κρένα, ας πούμε, και ότι είχε απόλυτη συνείδηση του τι έκανε. Κάποιοι έκριναν και τον δίκασαν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έστηκε καλά στα μυαλά του. Δεν έστηκε καλά. Δεν έστηκε. Και γι' αυτό άλλωστε έκανε 4 χρόνια από την καταδίκη του για να πάει στο ψυχιατρίο, ναι. Έτσι. 4 χρόνια ήταν μέχρι να πούνε, εντάξει, ναι, είσαι εντάξει. 4 χρόνια. Ναι. Λες και χρειάζονταν 4 χρόνια. Είναι τρομερή ιστορία, από τις πιο φρικτές της νεοελληνικής ιστορίας, ιστορία του Σεχίδη. Εγώ θα έλεγα η πιο φρικτή, γιατί έχουμε διάφορα εγκλήματα, αλλά αυτής της βαρβαρότητας και αυτής της αναδικαστικής λεπτομέρειας, εγώ δεν θυμάμαι άλλη. Είχαμε κατά σειρά δολοφόνους, είχαμε βιαστές, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πράγματα ανίκουστα. Να τεμαχίσει και να φάει την οικογένειά του και να φυλάξει σε τάπερ στο ψυγείο, ας πούμε, τα υπόλοιπα μέλη. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο απεχθές έγκλημα από αυτό στα ελληνικά χρονικά. Και 3 χρόνια μετά το σχολείο, τη οποία τον αμνών όλα αυτά, έτσι. Ναι. Πρέπει να πω τώρα όλος τυχαίος. Ναι, αν το πάρεις στο σύνολό του, δηλαδή για τον αριθμό των θυμάτων, τον τρόπο με τον οποίο έγινε, ξέρεις, και όλη τη μεθοδολογία ενός σαλού τελικά ανθρώπου, μπορεί και να είναι τώρα που το λέω. Όσο θυμάμαι, ένας που μου έρχεται πάντα πρόχειρα στο μυαλό είναι ο τελευταίος άνθρωπος που εκτελέστηκε στην Ελλάδα, ο οποίος πήγε και βάλε φωτιά, ας πούμε, στο. Έκαψε τη γυναίκα του, ας πούμε, και τα παιδιά του. Είναι και αυτό ένα φρικτό πράγμα. Τόσο μιλάμε, πολλά φρικτά πράγματα έχουν γίνει. Αυτό είναι. Εντάξει. Μικρός ήταν ο Σεχίδης, 46 χρονών ήταν. Βεβαίως βεβαρημένος πολύ και η υγεία του είχε πάρει πάρα πολλά κιλά, είχε αναπνευστικά προβλήματα και διάφορα τέτοια από ανακοπή. Ίσως να είχε να κάνει αυτό και με τα φάρμακα. Και με τα φάρμακα πιθανώς. Ναι. Και με τα φάρμακα, εντάξει, θα το επιβεβαιώσει, θα το διαψεύσει για το δικαστήριο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, ο Δουρής, μια φρικτή ιστορία επίσης. Κάμια και ιστορίες που μας βρήκανε σε κατάσταση συνείδησης. Δηλαδή τις ζήσαμε κανονικά γύρω στα 20 μας, δηλαδή ήταν πραγματικό σοκ. Σε μια εποχή χωρίς ίντερνετ και χωρίς μεγάλη πρόσβαση στην πληροφόρηση έπρεπε να περιμένεις τα δελτία και τις εφημερίδες για να μάθεις. Κάτοικες κυρίως, με τα αφιερώματα, τα μεγάλα, τα εκτενή. Ναι. Ή να περιμένεις αν θα σκάσει, γιατί τότε περίμενες που θα στυλώσει, θα σκάσει το έκτατο δελτίο, ας πούμε, ξέρω ότι τον λιντσάρανε. Ναι. Είχαμε τέτοιες ιστορίες τότε. Εν πάση περιπτώσει, επίσης σήμερα να πούμε είναι επίσης μέρα απώλειας. Πέθανε ο Gordon Banks. Ένας θεματοφύλακας του οποίου τα κατορθώματα σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο το ίδιο έδινε στιγμές μυθοποίησης ήταν μυθικά. Η ιστορία θα τον θυμηθεί ίσως όχι ως έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες που έχει δει ο πλανήτης, αλλά ως έναν τερματοφύλακα που έχει κάνει μία από τις ωραιότερες επεμβάσεις, παρότι ακόμα και ο ίδιος δεν τη θεωρεί τη συγκεκριμένη, την απόκρουση δηλαδή στην κεφαλιά του Πελέ, την καλύτερη επέμβασή του. Καλύτερη επέμβασή του θεωρεί μία απόκρουση σε πέναλτι του Τζεφ Χέρστ σε ένα παιχνίδι Stoke West Ham, το οποίο γίνεται ένα σούτ ευθύβολο πάρα πολύ δυνατό, πέφτει στη δεξιά του γωνία και βγάζει την μπάλα με το αριστερό χέρι πάνω από το δοκάρι. Εκπληκτική επέμβαση. Υπάρχει αυτή η εικόνα. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει και είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
Βεβαίως η απόκρουση του Μπάξενα είναι στην κυβέρνηση που λέει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Είναι μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Πολύ δύσκολη βέβαια, διότι βγάζει την μπάλα από πάνω και όχι από δεξιά. Την έβγαζε δεξιά από το δοκάρι του. Δεν θα είχε μείνει τόσο πολύ. Καλός τερματοφύλακας, μυαλωμένος από αυτούς τους τερματοφύλακες που ξέραν πώς με τα χρόνια να καλύπτουν καλύτερα το τέρμα και όλα αυτά. Δυστυχώς η καριέρα του διακόπηκε νωρίς, διότι από δική του ανοησία στο δρόμο στούκαρε την τζαγκουάρ του, θράψαν του μπήκαν στο μάτι, χάσε στο μάτι του. Οπότε ουσιαστικά δεν ξανά παίξει μπάλα, προσπάθησε να παίξει μπάλα, τέλος πάντων τα παράτησε μετά από πολύ λίγο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος πήρε παγκόσμιο κύπελο. Έμεινε στην ιστορία. Το έχει το παγκόσμιο κύπελο, βεβαίως. Ήταν ιστορία σου. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορία και Στρατιστική του Ποδοσφαίρου τον έχει ψηλά. Τον έχει ψηλά. Για την ακρίβεια, όταν είχε γίνει μια σφορά το 99 εκεί που τα κάνανε, τον βγάλανε πίσω μόνο από το Γιασίν. Μπροστά από τον Τζο, μπροστά από το Μάιερ, πίσω μόνο από το Γιασίν. Δεν ξέρω αν είναι εκεί, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και σημασία το να είναι δεύτερο, τρίτο ή δεν ξέρω εγώ τι. Πολύ δύσκολη ζωή γενικώ. Φτώχεια καταραμένη και αρρώστιες πολλές, τέλος πάντων τα κατάφερε, έπαιξε ποδόσφαιρο, κατέχισε ό,τι ήταν να κατακτήσει, έζησε μέχρι τα 81 του και σήμερα μας άφησε, και να είναι καλά όπου και να πηγαίνει ο Gordon Banks. Λοιπόν, 10:30. Λοιπόν, δεν έχουμε γκολ σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Στο 27ο λεπτό, Ρώμα Πόρτο 0-0. Μάντσεστερ Παρίσι Σεν Ζερμέν 0-0. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και εδώ είμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα. Με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιάννη Σταυρόπουλο, οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 2-10-95-79-283-45, τηλέφωνο για μετά τις 12. Τα μηνύματά σας από κινητό. Σούπερ διάστημα, το μήνυμά σας μπορείς στο 19-6-19 με 10,31 του ευρώ η χρέωση. Ιντερνετικά sportfm.gr, πάνω δεξιά στην κεντρική, κλικάρετε και που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Emails στο ράμα για 05@yahoo.gr. Fightclub2.0 στο Facebook, η επίσημη σελίδα της εκπομπής. Και το ίδιο ακριβώς στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να κατεβάσετε δωρεάν το Fight Clubικό application. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Άουσης στα μικρόφωνα. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Διάγουμε το 36ο λεπτό σε αμφότερα τα παιχνίδια. 0-0 και βλέπετε στον El Saraoui. Επειδή για κάποιο λόγο τώρα έτσι έφαγα φρασιά, μου θυμίζει λίγο το Μαστούρ. Ξέρετε, ο Μαστούρ αγνοείται δύο μήνες. Ναι, και λέω και εγώ δεν τον έχω ακούσει καθόλου. Τι έχει απογίνει αυτός ο Μαστούρ? Τον πρέπει να τον γυρίσει από την Ελλάδα των Χριστουγέννων. Και δεν έχουμε μάθει κάτι, ας πούμε. Γιατί δεν έχει... Του κάνανε μήνυση. Είμαστε. Κρίμα. Δεν παίρνει για καλά στη Λαμία, δηλαδή. Κρίμα πολύ. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο, αν με ρωτάς. Μπορείς εσύ να το φανταστείς? Για ποιο λόγο να μην περνάς καλά στη Λαμία? Δεν ξέρω εσύ, μου κάνει εντύπωση. Ίσως μας εξηγεί και άλλα πράγματα αυτό, όπως γιατί δεν έπαιξε ποτέ μπάλα και τη δική του. Καλά, ναι, είναι τελεμές. Σίγουρα είναι τελεμές. Αλλά θέλω να σου πω. Του πέφτει λίγη η Λαμία τώρα, δεν κατάλαβα. Όπου αναγκαστική αλλαγή, τι γίνεται? Για απλώς διακοπή. Δεν ξέρω. Τραυματισμό. Έχει πέσει τσεκούρι, είναι στο United Paris όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε ένα τραυματισμό. Κάτσε να δούμε τι γίνεται. Διακοπούλα βλέπω. Ωραία. Εντάξει, cool. Δεν έχει τίποτα. Λοιπόν ναι. Μαστούρ. Ναι, Μαστούρ. Δεν ξέρω, δεν παραλάβω. Δηλαδή. Σεπουλτούρ. Του πέφτει λίγη η Λαμία. Λαμία, Μαστούρ, Σεπουλτούρ. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. France Football. Ναι. Το γνωστό France. Επίσης να πω συγγνώμη, γιατί έλα, έχουν πες. Έρθει μηνύματα και λένε πώς και Euro, πώς και James Bondικός, Παναγιώτης Ζήλος. Κάναμε εμείς κάποιες παραγγελίες σήμερα. Ναι. Επειδή δεν έχει μείνει άλατο για άλατο πουθενά, είπαμε λίγο να επανέλθουν τα ποσότητες αλάτων κάπως σε ανεκτά επίπεδα. Οπότε σήμερα κάνουμε εμείς μερικές μουσικές επιλογές. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ρήλου που μας παραχωρεί αυτό το δικαίωμα. Σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Ναι.
Όχι, πρέπει να πούμε ότι έχει τύχει φορά να ζητάμε τραγούδια, μην το βάζει. Βεβαίως. Όχι, γιατί μπορεί κάποιοι να γελάνε και να λένε τώρα του κάνουμε πλάκα που λέμε παραχωρεί το δικαίωμα του. Παναγιώτη, όχι, δεν βάζω αυτό το πράγμα, εγώ δεν το βάζω. Όπως να πούμε. Παναγιώτη, ότι... τα λέω καλά. Όπως να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στου δοκιμαστικού του σωλήνε διπλασιάζονται ποσότητε σαλάντων για την επόμενη φορά. Ναι, έτσι, ναι, ναι, νομίζω ναι. Θα σα λείψω. Όχι. Την επόμενη φορά, έτσι. Δηλαδή, αν ο Σβέρκο είναι πιασμένο, αύριο θα φύγουν τα πάντα. Ναι, θα έχουμε δηλαδή μέχρι thrash metal χαλιά στο επόμενο, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν θα μείνετε έτσι. Αύριο το Σβέρκο σα θα γυρίσει σαν τη Λίντα Μπλερ στον εξορκιστή. Θα γυρίζει γύρω-γύρω, θα κάνει 360 μοίρες. Μπράβο. Να ξέρετε. Ναι. Ωραιότατα. Ωραία. Λοιπόν, ευκαιρία για την απόκρουση. Ήταν η δοκάρη. Δεν πρόλαβα να το δω, γιατί έχω και ένα ηχείο μπροστά μου. Ευκαιρία του Τζέκο ήταν πάντως. Η επέμβαση του Κασίγιας ήταν η δοκάρη, δηλαδή, ευκαιρία για τη Ρώμα. Ευκαιρία για τη Ρώμα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, France Football ναι. Έβγαλε σήμερα τη λίστα με τις μεγαλύτερες, με τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κλαμπ στον πλανήτη. Ναι. Πρώτη ερώτηση και βασική πατά. Ποια ήταν τα κριτήρια, φίλε μου? Ναι. Ποια ήταν τα κριτήρια? Υπήρχαν κριτήρια. Και ήταν και πολλά. Ήταν 10. Ναι. Ωραία. Προσέξτε, ποια είναι τα κριτήρια. Τίτλοι. Ναι. Ναι. Χρυσές μπάλες παικτών τους. Οκ. Okay. Έχουμε μια μανούρα ναι, ναι, ναι. Στο ναι. United Paris. Άλλη μια μανούρα. Τον έχεις την πινακίδα, ναι, στον έχεις την πινακίδα ο Γιάνγκ. Ποιος έχει κάρτα, συγγνώμη. Έχει ήδη κάρτα ο Γιάνγκ. Οπότε μένει να δούμε αν θα βγάλει δεύτερη τώρα, σαν να λέμε. Που μπορεί να... Αν δεν το έχει δώσει το φάουλ. Μάλιστα. Πάντως εδώ... Ποιος είναι, τη Μαρία? Ναι. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Τη Μαρία. Είναι του Ιέκ Νέιμαρ κι αυτός. Εντάξει, βαρύ. Πέφτουμε. Βαρύ, πέφτουμε. Ως τη Μαρία και παλιά στη Ρεάλ και γυρίζουμε, πέφτουμε. Αλλά η Ιέκ Νέιμαρ. Είμαστε λίγο αλαφρύς. Βαρύ όμως. Αλαφρύς είμαστε λίγο. Πρέπει να σου πω ότι τώρα που το λέμε, ότι και ο Μιχάλης Τσόχος έχει προσχωρήσει στο Νέιμαρ. Ναι, τον άκουγα το μεσημέρι. Απλώς το αναφέρω. Τον άκουγα το μεσημέρι. Έτσι. Α, κάνω μια απλή αναφορά. Για να δούμε τη φάση. Σκέφτομαι με τρόμο τη στιγμή που θα το λέει Neymar Junior. Έλα, εντάξει. Εντάξει, έπεσε λίγο άσχημα βέβαια πάνω στα σίδερα. Έπεσε άγαρμα, βέβαια είναι έτσι φτιαγμένο τώρα το τραυμπορική. Έχει κάτι δηλαδή μετά τα δύο βήματα έχει κάτι φόρα και σίδερο. Γλίστρησε κιόλας. Ναι. Αφού δεν πήρε παραμάζωμα. Απ' την άλλη, κακός ναι. Ο Γιάνγκ το σπρώχνει εκείνη την ώρα. Ναι. Είναι και ιδίως στο πλάγιο, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή δεν κερδίζει κάτι. Μπορεί μόνο να τραυματίσει μπορεί στην πραγματικότητα. Ναι. Κακός το κάνει, αλλά το κάνει με τρόπο που όντως να μην σφυριχθεί ούτε φάουλ. Ξυπνητζίδικο δηλαδή. Ναι. Αλλά θυμίζω ότι έχουμε VAR. Ναι και. Απλώς θυμίζω ναι, ότι έχουμε VAR. Αυτή την περίπτωση το VAR. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Είναι από σήμερα έχουμε VAR. Ναι, απλώς θυμίζω ότι από σήμερα έχουμε VAR. Ναι. Λοιπόν. Πάμε τα κριτήρια. Ναι. Πάμε, γιατί έχουμε και θέματα κι άλλα. Λοιπόν, τίτλους, χρυσές μπάλες παικτών, επιρροή, απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα, έσοδα, πωλήσεις εμφανίσεων, μεταγραφικές δαπάνες, αξίες στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, ποσότητα παικτών εν ενεργεία που έχουν κατακτήσει Μουντιάλ και υποκειμενικό κριτήριο μεγαλύτερης ιστορίας κάθε συλλόγου. Αυτά τα 10. Εντάξει, αυτά τα 10 λοιπόν τα βάλα στο Blender, εξέτασαν 85 ομάδες, επέλεξαν τις 30 από αυτές. Και τις βάλαμε σε σειρά. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Πάμε από κάτω πάνω γρήγορα. Ναι. Σάντος. Ναι. Αμέρικα Μέξικο. Mm-hmm. Ιντεπεντιέντε. Ναι. Γαλατά. Γαλατά. Τι δεν καταλαβαίνεις. Γαλατά. UEFA. Τι δεν. Ναι. Δεν το θυμάσαι το UEFA. Τι είναι ουσιανά, γιατί εμείς πόσα UEFA έχουμε πάρει. Πάμε ρωτάς γιατί δεν έχει ελληνική ομάδα μέσα. Όχι, δεν το τάγε. Ναι. Δεν είμαστε δεκάδα τώρα, ρε. 30 θα είμαστε. Από τα 30 πάνω, ρε. Τρώμαξε κι εσύ. Μονακό. Ναι. Ρώμα. Ναι. Στουτγάρδι. Σάλκε. Αλαχλή. Σέλτικ. Μπορούσα Μενχεγκλάντμπαχ. Λόγω Ευρώπης. Μπενφίκα. Μπόκα Τζούνιορς. Μαρσέι, Άγιαξ, Ίντερ, Τότεναμ, Ατλέτικο, Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Μίλαν στο 11. Μάλιστα. Χαμηλά. Για μένα κουλό. Η Μίλαν στο 11. Δεν είπα Μπόκα, Ρίβερ πουθενά, έτσι. Λοιπόν, πάμε δεκάδα. Ναι. Άρσεναλ στο 10. Σίτι στο 9. Συγγνώμη, Άρσεναλ, τι δουλειά έχει εδώ η Άρσεναλ? Σου είπα τα κριτήρια. Είναι ναι, okay. Σου είπα ναι, τα κριτήρια. Ναι, εντάξει. Μπορεί να θέλανε λίγο. Δηλαδή το κριτήριο τώρα πήγε στα social media σε σχέση με το κριτήριο τίτλοι
και χρυσές μπάλες είναι κωμικό. Όχι μόνο αυτό. Έτσι. Για τις ομάδες που κάναν πράγματα πριν 30 χρόνια που δεν υπήρχαν social media, δεν μπορούν να μπουν στη ζυγαριά. Γιατί η Σάντος προφανώς είναι η Σάντος του Πελέ, δεν είναι η Σάντος σημερινή. Ναι, ναι. Αλλά France Football είσαι. Okay. Αυτά διαλέξαν, αυτά λέμε. Okay. Λοιπόν, Chelsea στο 8. Άρα έχουμε 19-8, έχουμε Arsenal City Chelsea. Σωστά. Α, καλά. Πολύ καλά τα λες. Ναι, ναι. Λοιπόν, Paris στο 7. Ανεκτήμητη, αναρρύθμητη η τίτλη της Παρή. Χαμός έχει γίνει. Αλλά social media έχουμε πολύ κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Juventus στο 6. Ναι. Liverpool στο 5. Ναι. Bayern στο 4. Mm-hmm. Manchester στο 3. Barcelona στο 2. Real στο 1. Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστώ προς τα πάνω ίσιο σε κάπως. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά... Εντάξει, γελάει λίγο ο κόσμος. Είναι λίγο. Λίγο... Είναι ψιλοκομωδία τώρα, πρέπει να το πούμε αυτό. Πρέπει να το πούμε. Να σου πω κάτι. Ας βγάλουμε και κατακτήσεις τίτλων κτλ. Ας αφήσουμε μόνο social media, Facebook, Instagram, boutique. Τι πωλήσεις κάνουμε στη boutique. Αρπαχτές στην Ασία. Δηλαδή, ας βάλουμε μόνο τη διακριτήρια μέσα. Να βάλουμε έσοδα από Instagram posts. Ναι. Ας βάλουμε, πόσα hot dog πουλάνε. Ας βάλουμε selfies στο γήπεδο, αναλογικό παιχνίδι. Μπράβο. Ναι. Ας βάλουμε τέτοια κριτήρια. Να αφήσουμε απ' έξω τα και καλά αντικειμενικά πώς τους έχουν πάρει, ξέρω εγώ, ότι έχουν κάνει πρωταθλήματα ευρωπαϊκά, διπυρωτή. Ας τα αφήσουμε έξω. Ας βάλουμε μόνο τη σημερινή εποχή. Πόσους, ξέρω εγώ, πόσα χρήματα από χορηγούς κουβαλάνε οι παίκτες. Ναι. Τέτοια πράγματα, ωραία, ποδοσφαιρικά. Ξεκάθαρα. Χαλάζει ο κόσμος. Κώστα! Κώστα, Κώστα, Κώστα. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, μια που είμαστε ακόμα στην μπάλα, αν μου επιτρέπεις, να πάμε και τσουλού. Εντάξει, βέβαια, λέγοντας για Ρεάλ που είναι στην πρώτη θέση, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι ανάμεσά μας που δεν αναγνωρίζουν τη Ρεάλ ως μια ομάδα πετυχημένη σε δεκαετία, όπως ο Πεπ Γουαρδιόλα. Κάτι βγάλαν για την κάτι ομάδα της καλύτερης δεκαετίας και είπε σιγά τώρα και εντάξει. Ποιας δεκαετίας, καταρχάς. Της δεκαετίας δεν ξέρω αν ήταν το 8 με το 18 ας πούμε ή ήταν το 5 με το 15. Δεν ξέρω, σε κάποια πρόσφατα το είδα που είπε. Αυτά γιατί... δεν μας είναι δεκαετίες. Αυτά δεκαετία είναι το 2000 με 2009. Ναι. 2001-2017 δεκαετία. Μπορεί να είναι 5, το 5 με 15 δεν είναι δεκαετία. Okay, συγγνώμη, είναι δεκαετία που τη φτιάξαμε. Μπορεί να είναι το 2 με το 9. Μπορεί να είναι. Okay. Μπορεί. Πάση περίπτωση. Ενώ για να το πω, Γαρδιόλα, γι' αυτό σε ρώτησα. Πρέπει να είναι η εποχή της της κυριαρχίας της Μπαρτσελώνας στο δεύτερο μισό της δεκαετίας. Ναι. Αλλά καλό θα ήταν να το βρούμε για να το πούμε. Θα το βρούμε. Λοιπόν, με όλες τις μανούρες και τις... Θέλω να δω πόσα 2 λεπτά μόνο καθυστέρηση έχει. Και πάλι διακοπή στο Old Trafford. Και πάλι διακοπή. Μας στις καθυστερήσεις έχει δώσει ήδη 2 και έχουμε και πάλι διακοπή. Και στο Ρώμα Πόρτο. Και το Ρώμα Πόρτο στα χασομέρια είναι. Αλλά τίποτα. Παιδιά, από γκολ δεν έχει μπει τίποτα. Οπότε παρακαλώ να πάμε στα αυριανά παιχνίδια. Ωραία. Πριν πάμε στα αυριανά παιχνίδια, λοιπόν, χορυφές δεκαετίας, θα σου πω αμέσως. Όχι, να το λύσουμε αυτό το πράγμα. Να μην το λύσουμε. Να μην μείνουν ερωτηματικά. Ναι, να το λύσουμε, ναι. Λοιπόν, θα ανοίξει εδώ πέρα το εργαλείο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Συγγνώμη και εσύ, κύριε. Δεν ανοίγει. Άνοιξε. Πού θα πάει. Θες να βρεις την... Έχω ανοίξει, προσπαθώ να ανοίξει την είδηση. Έχω βρει το λίμα. Λοιπόν. Γιατί ξέχασε ο Γουαρδιόλα. Λοιπόν. Θα σου εξηγήσει, δεν περιλαμβάνει τη Ρεάλ Μαδρίτη στις κορυφαίες ομάδες της τελευταίας δεκαετίας. Είχε εκφράσει την άποψη ότι η Γιουβέντους, Μπάγκερν Μονάχου και Μπαρσελόνα συγκαταλέγονται στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου τα τελευταία 10 χρόνια. Το γεγονός ότι ξέχασε τη Ρεάλ ενώ έχουν κατακτήσει 4 συνεχόμενα Champions League προκάλεσε αίσθηση κτλ. Ο Πέπε έδωσε εξηγήσει επισημένοντας ότι πέρα από τα Champions League η Ρεάλ δεν έχει να επιδείξει πολλούς εγχώριους τίτλους για να δικαιολογήσει την παρουσία της καλύτερης ομάδας δεκαετίας. Συγγνώμη. Ναι. Είπε ο Πέπ. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι η καλύτερη ομάδα της δεκαετίας όταν μετράς πρωταθλήματα, κύπελα και άλλα πράγματα. Η Γιουβέντους, η Μπαρσελόνα και η Μπάγκερν Μονάχου κατέξαν τον τίτλο 6-7 φορές, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης 2. Εντάξει, είναι αστείο αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι αστείο. Εγώ θα έλεγα και γελίο και δεν την είχα δώσει πολύ σημασία στην είδηση γιατί γέλαγα και όταν την είδα. Εάν συγκρίνει τα πρωταθλήματα που παίρνει Μπάγκερν στη Γερμανία με αντιπάλους στα χωριά και τις μπειραρίες και όλους εκεί τους αλίμονους πάει και τους τριγάει και τους παίρνει τους παίκτες ή ξέρω εγώ η Γιουβέντους που παίρνει το
πρωτάθλημα άνευ συναγωνισμού τόσα χρόνια στην Ιταλία, γιατί η υπόλοιπη δεν είναι τόσο δυνατή, τα θεωρεί πιο σημαντικά πράγματα τη Champions League, γελάει ο κόσμος. Sorry κιόλα, τον αγαπάμε τον Πεπ, είναι σεβάσμιος, αλλά αυτό που είπε ήταν κωμικό. Κλείνω. Όπως συγγνώμη, γελάει ο κόσμος. Με το μήνυμα, η Arsenal ρεταγάρι ψηλέ, είναι ιστορικά η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα της Αγγλίας. Δεν σε πείραξε η Tottenham που δεν έχει πάρει ποτέ τίποτα και σε πείραξε η Arsenal. Η Tottenham που δεν έχει. Εννοεί την Tottenham αυτή με τα δύο UEFA και το ένα κυπελούχων. Αυτή την Tottenham εννοεί, φαντάζομαι. Τι ήταν στη δεκάδα Tottenham. Ήταν στη δεκάδα Tottenham, όχι. Δεν ήταν πουθενά. Ήταν, Tottenham ήταν πιο κάτω. Δεν ήταν στη δεκάδα. Ήταν. Στη δεκάδα δεν θυμάμαι αν ήταν. Λέω για δεκάδα, λέω. Όχι, δεκάδα δεν ήταν. Αυτό λέω. Ήταν πιο κάτω. Ναι. Okay. Αλλά τώρα, λέω τώρα για την Tottenham, η Arsenal έχει πάρει ένα κυπελούχο. Η Tottenham έχει πάρει ένα κυπελούχο και δύο UEFA. Και μου γράφει τώρα η Tottenham που δεν έχει πάρει τίποτα, συγγνώμη κιόλα. Εντάξει, και εμεί Tottenham είμαστε, αλλά την Arsenal την έχουμε ψηλά. Εσύ που είσαι Arsenal, δεν έχει την Tottenham ψηλά. Κακώ. Κακώ δεν την έχει. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Εντάξει, είναι ανιστόρητα για την ακριβή. Επειδή λε, ναι, τα γάρι παμπλέ, ο Γιάννη είναι Tottenham. Ναι, επίση. Εγώ ψιλοχέστηκα αν είναι Tottenham ή Arsenal, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή. Μπαίνει ο Αλέξη Σάντσε. Τι μπαίνει εδώ, αφού έχει τελειώσει το ημίχρονο. Προφανώ είναι τραυματισμό, ρε. Αν παίξουμε 10. Λοιπόν, και βγαίνει ο Λίγκαρτ, αν πρόλαβα να δω καλά. Αυτό είναι. Ναι, ωραία. Ό,τι λέγαμε για Σάπιο, έτσι. Ορισμό τη απειλή. Αν μπορούσε να αναγεννήσει και το Σάντσε ο Σόλσκερ, ναι, θα πρόκειται περί θαύματο. Ναι. Πραγματικού, δηλαδή ίδιο με το γάμο στην Κανά, πώς να το πω. Εντάξει, δεν το βλέπω παρόλα αυτά. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε και τα αυριανά παιχνίδια για να συζητήσουμε τίποτα πιο σοβαρά θέματα μετά. Ναι, ναι. Στο Αλεμίωρο. Λοιπόν, αύριο έχουμε δύο παιχνιδάκια. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχουμε Tottenham Dortmund, καλή ώρα. Και Ajax Real. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε από το Tottenham Dortmund. Χωρίς Kane βέβαια, έτσι. Χωρίς Kane, χωρίς Dele Alli. Δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, και η Dortmund είναι λίγο σε μια μικρή κυλίτσα. Δεν είναι δηλαδή λίγο στην Bundesliga τελευταίες αγωνιστικές. Και η Dortmund έχει απουσίες. Ναι. Θυμίζω λείπει ο Alcázar. Ναι. Λείπει ο Piszczek. Ναι. Λείπει ο Royce. Ναι. Έχει και αυτή τις απουσίες. Τι έκπληξη με τον Ρόης. Πρώτη φορά ξαναγίνεται. Πραγματικά. Πρώτη φορά ξαναγίνεται, ναι. Εγώ λέω κρίμα, είναι κρίμα να συναντούνται αυτές οι δύο ομάδες στους 16 και να λείπουν όλοι αυτοί οι παίκτες. Ναι. Είναι κρίμα, αρέσει. Είναι πολύ κρίμα. Εγώ λέω πιο δύσκολα πάντως για την Tottenham, γιατί η Tottenham έχει το πιο μικρό rotation, να το πω έτσι, και παίχτες που τις λείπουν. Δηλαδή ο Κέιν είναι, ρε παιδί μου, α και το ωμέγα για την Tottenham. Τώρα πώς να το κάνουμε. Η Dortmund έχει μια αφέλεια, νομίζω. Δηλαδή, ας πούμε, η Tottenham θα είναι πιο πολύ μετακτική, να προσεχτά με το πιστεύει και τα λοιπά. Η Dortmund θα είναι πιο χύμα. Ναι, ότι που πάνε να βάλουμε γκολ, θα πάνε και όσα έρθουν. Αυτό είναι το θέμα. Πιστεύω θα σκοράρουν και δύο με κάποιο τρόπο όμως. Θα σκοράρουν και οι δύο, μεγάλε. Σίγουρα θα σκοράρουν και οι δύο. Έχουν ήδη. Ξέρεις, η Tottenham παίζει στο Wembley και η Tottenham έχει πολύ καλή επίθεση για να μην σκοράρει. Το ναι. Θα φάει πίσω. Ναι. Δηλαδή βλέπω κάτι του τύπου, ξέρω εγώ, 1-1, 2-1, 2-2. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Ναι, ναι, δεν μας λες όμως. Καλώς ναι. Επανέρχεσαι. Ποιο UEFA έχει Arsenal, μας κοροϊδεύεις. Ποιο UEFA έχει πάρει Arsenal. Μας κοροϊδεύεις τώρα. Το Intercity First Cup θα μου πεις τώρα. Θα μου το βγάλεις σου έχω, μας τρελάνετε τώρα εδώ πέρα. Επιμένει κιόλας. Στους εγχώριους τίτλους βεβαίως και απέχουν παρασάγκες, εννοείται. Αλλά έτερον είναι κάτω. Σε το σχολείο στάρει τότε που δεν έχει κερδίσει τίποτα. Σε αυτό. Ναι. Εκεί έβαλε. Λοιπόν, παρακαλώ, ας το κλείσουμε εδώ γιατί γίνεται εκνευριστικό τώρα. Λοιπόν. Τι λες, εγώ λέω παιχνίδι τύπου 2-2. Ναι. Ακόμα και με αυτούς που λείπουν. 2-2. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι λιγότερο. Για αυτές τις δύο ομάδες. Ναι. Sorry κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, και πάμε. Να παρακαλέσω μόνο με τα μηνύματα. Προφανώς ο Μιχάλης Τσόχος. Να παρακαλέσω τον Μιχάλη Τσόχο να σταματήσει να στέλνει μηνύματα και να σε συγχύζει την ώρα εκπομπής. Ναι. Έτσι. Ναι, αν γίνεται, Μιχάλη, ευχαριστώ. Αν γίνεται. Thank you. Merci. Λοιπόν. Και πάμε για το Ajax Real. Θέλω να πω σε αντίθεση με τα σημερινά παιχνίδια, να σου πω αύριο θες να τα δεις και τα δύο. Ναι. Θες να τα βλέπεις και τα δύο λίγο. Πέραν του ότι είμαι Real. Λίγο πιο πολύ το Ajax Real και εγώ αυτό. Ακόμα πρέπει να σου πω. Αν ήταν πλήρης η Tottenham με την Dortmund, θα σου έλεγα ότι αυτό είναι το πιο έτσι, ενδιαφέρον παιχνίδι της βραδιάς. Ναι. Για λέγε.
Εντάξει, σε καλό φεγγάρι η Real σε σχέση με τα χάλια προ κάποιων εβδομάδων. Είναι σε καλύτερο φεγγάρι, είναι λίγο πιο compact. Ο Άγιαξ πρέπει να πω, σου είπα, ναι. Όταν βγήκε το ζευγάρι, είναι αυτό που λέγαμε για το, για το, και για το United Paris, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν έγινε η κλήρωση, νομίζω το συζητάγαμε εδώ, ναι. Εγώ έδινα και μια ψηλή Άγιαξ ναι, στο ζευγάρι. Κατάσταση που ήταν η ομάδα ναι. Τότε, ναι. Αυτή τη στιγμή, προσέξτε πώς έχει γυρίσει σε δύο μήνες. Είναι, ναι. Δύο μήνες. Η Real έχει ανακάμψει, πηγαίνει καλά, κόβει τη διαφορά από την κορυφή. Πολλοί αρχίζουν και συζητάνε για το θαύμα, μπορεί να γίνει και κανείς δεν έχει γυρίσει από 10 βαθμούς πίσω και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, είναι σε ένα καλό φεγγάρι και προσέξτε. Μετά από τη διακοπή στην Ολλανδία, ο Άγιαξ έχει δώσει 4 παιχνίδια πρωταθλήματος, έχει κερδίσει το 1 και έχει φάει 6 γκολ από τη Φέγενορντ. Ναι. Δεν είναι σε καλή φάση ο Άγιαξ. Ναι. Ο Άγιαξ δεν είναι σε καλή φάση. Το ερώτημα είναι, τι Άγιαξ θα δούμε. Δεν έχω απάντηση. Δεν ξέρω τι Άγιαξ θα δούμε. Έναν Άγιαξ θα τρέξει πολύ. Σίγουρα. Ναι. Και θα κάνει το παιχνίδι το πως κάνει με οποιονδήποτε και να παίζει εντός εκτός. Το έχουμε δει ας πούμε και με την Bayern φέτος στα παιχνίδια πιο σοβαρά τεστ ας πούμε που έδωσε ευρωπαϊκά ο Άγιαξ. Παρ' όλα αυτά εγώ δίνω ένα προβάδισμα στην, στη Ρεάλ για, και για το ζευγάρι και για αύριο. Και για αύριο λες ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω εσύ να σου πω. Ξέρω τουλάχιστον ότι σε ό,τι κακή φορμά είναι και αυτά, ο Άγιαξ είναι από τη φύση του μια ομάδα αισιόδοξη στο όριο του αλαζονικού. Ναι, ναι. Έτσι. Το έχουμε δει αυτό να, ξέρεις, να βγαίνει πολλές φορές. Αύριο δεν ξέρω αν αυτό θα πιάσει. Ναι. Να σου το πω έτσι. Αλλά νομίζω στην κατάσταση που είναι ο Άγιαξ, αυτή τη στιγμή είναι λίγο στριμωγμένος. Γιατί ξέρει ότι αν δεν πάρει αποτέλεσμα κάπως κάτι, δηλαδή είναι δύσκολα μετά στο Παναθηναϊκό. Είναι δύσκολα όπως με την τωρινή Ρεάλ, ξαναλέω έτσι. Με την τωρινή Ρεάλ είναι λίγο δύσκολα στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν κάνουν αποθέλησης, θέλει νίκη. Δηλαδή ιδανικά ο Άγιαξ θα ήθελε ας πούμε 1-0. Να του το έδινε στο Άγιαξ, το έπαιρνε, έλεγε ευχαριστώ και έφευγε. Δεν το παίρνει και φεύγει Ρεάλ όμως. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο μάτς πάντως. Ναι. Πιστεύω και εδώ θα έχουμε. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο θεαματικό όσο το Tottenham Dortmund ή ξέρω εγώ με το Σαγκόν. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάει στην αρχή του. Ξέρεις, ένα γκολ από εδώ από εκεί μπορεί να τα αλλάξει τελείως το μάτς. Θα το κάνει μετά ροντέο. Ναι. Λοιπόν. Συνεχίζεται η ιστορία έτσι. Συνεχίζεται η σάγκα. Ναι. Συνεχίζεται η σάγκα, βλέπω. Δεν πρόκειται ποτέ να γλιτώσουμε. Μιχάλη Τσόχο ή όποιος άλλος είσαι. τι. Ναι. Εντάξει, okay. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Θέλετε να το λέτε UEFA. Είναι okay. Λοιπόν, εγώ λέω, θα το πω ήρεμα και απλά, γιατί θα το πω μία φορά και αργά. Το κύπελο αυτό επισήμως ονομάζεται UEFA, ονομαζόταν γιατί δεν υπάρχει πια, UEFA Cup Winners Cup. Τι σημαίνει Cup? Κύπελο. Τι σημαίνει Winner? Νικητής. Ποιοι παίζουν? Οι νικητές των κυπέλων σε κάθε χώρα. Αυτό που λέγαμε κύπελο κυπελούχων. Κύπελο κυπελούχων. Ήρεμα, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ να μην συνεχίσουμε. Να μην το συνεχίσουμε. Αυτό έχει πάρει Arsenal. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να μην συνεχιστούμε περαιτέρω, μπορούμε να πάμε τώρα στη διακοπή για να επανέλθουμε για να συζητήσουμε. Γιατί έχουμε πολύ σοβαρά θέματα να συζητήσουμε. Ναι. Μετά μπορούμε, λοιπόν. Ωραία. 11 ώρα ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια, έτσι να πούμε. Δεν έγινε τίποτα. Μέδεν. Κανονικά. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και εδώ είμαστε. Κομματάρες. Ναι. Κομματάρες. Ναι. Εντάξει. Και λίγα λες. Ξέρεις, ακούσα μια φορά μουσική από 80-90 τραγούδια που μας άρεσαν τότε και καταλαβαίνεις πια σήμερα ότι μπορεί να ήταν μουσικά λίγο, ρε παιδί μου, ατελή ή λίγο βαρετά. Απλά σου άρεσαν τότε γιατί ήταν σουξέ της εποχής και... Αυτά εννοείς, αυτού του τύπου τα τραγούδια. Μιλάω για κομμάτια δεκαετίας 80, ρε παιδί μου, τα οποία έχουμε αγαπήσει και κάποια τα ακούγαμε τότε και τώρα τα ακούς σήμερα με μια χρονική απόσταση και λες, ρε παιδί μου, okay, αγαπημένο είναι, αλλά μουσικά όπως τα ακούω είναι λίγο αδιάφορο. Αυτού αυτό τύπου. Δεν είναι όμως. Εγώ λέω ότι αυτού του τύπου είναι ατελή.
στιχουργικά η δεκαετία του 80. Όπρε, παιδί μου. Ήταν πολύ δυνατή. Όχι, όχι, δεν μιλάω στιχουργικά, μιλάω μουσικά. Μουσικά, ναι. Όχι, όχι στιχουργικά. Μουσικά, ναι. Γιατί στιχουργικά δεν το πιάνω καθόλου, γιατί υπάρχουν τραγούδια τα οποία αν τα ακούγαμε σε ελληνικό στίχο, ακριβή μετάφραση αυτού που λένε τα αγγλικά, θα τραβάγαμε τα μαλλιά μας και τις μασχάλες μας. Δεν μιλάω στιχουργικά, μιλάω μουσικά. Που ήταν, ξέρεις, λίγο απλοϊκά, ένα, ξέρω εγώ, αρμονιάκι. Ναι, δύο ρυφάκια, τίποτα, ναι. Υπάρχουν όμως και τραγούδια του 80 που ακούς και σήμερα και ακούς και σήμερα και λες, παιδί μου, γεμίζει ο χώρος. Ακούς το κομμάτι και γεμίζει. Έχει κάτι. Είτε η φωνή, είτε η ενορχήστρωση, είτε τα όργανα παίζουν από πίσω. Δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι απλοϊκό. Δεν έχουμε βάλει τώρα ένα αρμονιάκι να παίζει από πίσω και ένα κάτι τη ακόμα και βγάλαμε ένα κομμάτι. Η Duran Duran, για παράδειγμα, τώρα που κατσίφλωρη της εποχής ή οτιδήποτε άλλο, μουσικά είχαν ψαχτεί, είχαν κάνει δουλειές, είχαν κάνει παραγωγές, φοβερά βίντεο κλιπ. Είχαν κάνει πράγματα τότε, στην εποχή τους. Γίνονταν δουλίτσες. Ναι. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Τεράστια κουβέντα. Ναι. Είναι όπως καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά ναι. Ναι. Έχει και νοσταλγούς του Elton John τώρα, εντάξει. Έχει και νοσταλγούς του Elton John τώρα, εντάξει. Το φτηνίναμε πολύ. Ναι. Και τι έχει δηλαδή ο Elton John, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι έχει ο Sir Elton John, δεν κατάλαβα δηλαδή. Βάλε Elton John μετά, σε παρακαλώ πολύ. Θα διαλέξουμε Elton John μετά, έτσι, γιατί κάποιοι μας την είπατε. Τι έγινε, τι έπαθε τηλεόραση. Δεν έπαθε τηλεόραση, αλλά το σήμα. Μάλιστα. Χάσαμε λίγο. Ο δορφόρος. Καλά, με Κωνσταβάρα στην περιγραφή. Εντάξει. Χάσαμε για λίγο το. Θα του έπαιζε κανένα μοχίτο πάνω στο κύκλωμα. Πάει το κύκλωμα. Ή τον μπροκολάτα ακόμα χειρότερο. Δεν φτιάχνετε, μάνα μου. Δεν φτιάχνετε αυτό. Λοιπόν. Γιάννη, συγγνώμη, Γιάννη Σταυρόπουλος, αν ακούει. Συνέχιζε να κάνει τη σκοτεινιά περιγραφή ο Κωνσταβάρα. Αυτό με ενδιαφέρει. Ή έλεγε έχουμε τεχνικά προβλήματα. Όχι, έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Α, ξαναγύρισε. Ναι. Εγώ πρέπει να πέσει κάρτα καβιάρ break τώρα. Αλλά... Είπες καβιάρ break, δεν άκουσα. Συγγνώμη. Δεν άκουσες. Καβιάρ. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά θέματα. Ναι. Υπάρχει κάτι πιο σοβαρό από καβιάρ break. Για τον Κωνσταβάρα, όχι. 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 Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά θέματα. Ναι. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, Κώστα, κυρίες και κύριοι, την ανακοίνωση σήμερα, ναι, του πολύπλοκου σχεδίου της ρωσικής κυβέρνησης. Ναι, σχετικά με το ίντερνετ. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα πείραμα ουσιαστικά, ιδιαιτέρως περίπλοκο, το οποίο προετοιμάζει η Ρωσία, η ρωσική κυβέρνηση, εδώ και αρκετό καιρό. Και χοντρικά είναι το εξής. Γύρω στον Απρίλιο, γιατί εκεί λένε ότι θα σκάσει, η ιστορία εκεί θα ξεκινήσει, όλη η Ρωσία θα αποσυνδεθεί από το ίντερνετ, αλλά προγραμματισμένα. Και γιατί θα το κάνει αυτό? Για να διασφαλιστεί, σύμφωνα με τη ρωσική κυβέρνηση, ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται μεταξύ πολιτών και οργανώσεων θα παραμένουν μέσα στη χώρα. Ναι. Και δεν θα διαρρεύσουν στο εξωτερικό. Αυτό, όταν λέμε θα γίνει το ρωσική κυβέρνηση, κανονικά είναι νόμος ο οποίος πήγε στη Δούμα και εγκρίθηκε. Δεν είναι έτσι γενικώς. Είναι νόμος του κράτους. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα σχέδιο που το λέγαμε και μπορούμε να το εγκαταλείψουμε. Θα γίνει. Έχουν ενημερωθεί οι ρωσικοί παροχοί ίντερνετ. Ναι. Έτσι. Ότι, σου είπα, παιδιά, κανονίστε να κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να μπορείτε να διασφαλίσετε την ανεξαρτησία του ρωσικού διαδικτυακού χώρου. Διότι έχουν παρατηρηθεί πολλές κυβερνοεπιθέσεις και κάπως πρέπει να διασφαλιστούμε. Ναι. Μα εκεί έχει χτυπάει στο ζούλιο. Αν σκεφτεί μας την πέσουν, ναι, εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε το Pravda.net. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και αν μας την πέσουν, να μπορούν οι Ρώσοι χρήστες, ό,τι τέλος πάντων γράφουν, όποια πληροφορία μετακινείται, να ανακατευθύνεται σε σημεία που είναι εγκεκριμένα ή ελεγχόμενα από τη ρωσική ρυθμιστική αρχή, να το πω κάπως έτσι. Οπότε, με λίγα λόγια, τι σημαίνει αυτό? Ότι πρώτον θα απαγορεύεται η πρόσβαση στο απαγορευμένο περιεχόμενο, δηλαδή δεν εννοούμε τσόντες, εννοούμε σε site τα οποία μπορούν να υποκλέψουν τα δεδομένα, δηλαδή να τα πάρει ο εχθρός αφενός, και δεύτερον όλη η κίνηση πλέον των Ρώσων, η διαδικτυακή, θα γίνεται στο εσωτερικό της χώρας και όχι μέσω σερβερ, βρίσκονται στο εξωτερικό. Ναι.
Λοιπόν. Κάποιος θα λέει ότι με αυτόν τον τρόπο κάποια κυβερνητικά κλιμάκια θα έχουν πρόσβαση οτιδήποτε γράφεται στο ίντερνετ. Αλλά εγώ θέλω να διαχωρίσω τη θέση μου από όλα αυτά. Αυτό που ακούγεται ουσιαστικά είναι ότι ο Πούτιν πάει να φτιάξει το δικό του ίντερνετ. Ναι. Έτσι. Και θα υπάρχει απόλυτος έλεγχος σε οτιδήποτε κινείται και διακινείται. Έτσι. Μέσω ίντερνετ. Ούτως ή άλλως θυμίζω ότι το Facebook για τους Ρώσους δεν υφίσταται. Υπάρχει, ναι, το V-Contact που είναι το. Εκεί παίζουν μπάλα. Ναι. Δεν έχει Facebook και τέτοια. Δηλαδή έχουν γίνει τέτοιες. Και πόσο απώλεια αυτό το πράγμα για τόσο κόσμο να μην έχουν, ας πούμε, θα έλεγε κάποιος, οι Ρωσίδες Facebook. Ναι. Έτσι. Ναι. Πόσο κρίμα, ναι. Πραγματικά. Λοιπόν. Είναι μεγάλο πείραμα. Δεν ξέρω θα κάνει. Εντάξει, αν το πετύχει, εννοείται ότι θα έχει κάνει, ναι, πεντάδιπλο jackpot, έτσι. Όπως καταλαβαίνεις. Δύσκολο, βέβαια, αφενός. Και αφετέρου υπάρχει πάντα ένα ρώτημα και τι κάνουμε με όσα μας έχουν κλέψει ήδη μέχρι στιγμής. Μια ευκαιρία για την Παρή, να πούμε. Χτύπησε και δοκάρι μπάλα. Ήταν τεχαία. Πρέπει να βρει και στο δοκάρι μετά την απόκρουση τεχαία από την κεφαλιά του Εμπαπέ. Νομίζω και η πρώτη καλή ευκαιρία της Παρή που παίρνει το δει, κομμάτι, ναι, μου. Ναι. Ναι. Και γκολ. Και γκολ. Καπάκια. Το κόρνερ. Ωραία εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι. Πώς. Ο Κιμπέμπε. Κιμπέμπε. Μάλιστα. Ο Κιμπέμπε, Κιμπέμπε, Κιμπέμπε. Το κόρνερ τη Μαρία, έτσι. Ωραίο, δεύτερο δοκάρι και ένα αέριο πλασέ του παίκτη της Παρή. 0-1 στο 54. Κάπου απουσίαζε η άμυνα μου εκεί. Η United ήταν η καλύτερη στο πρώτο μήχρονο. Η United είχε ευκαιρίες που βλέπαμε. Τώρα η Παρή στο δεύτερο μήχρονο. Πολύ ωραίο, ωραίο γκολ. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραίο, καλομελετημένο και καλοεκτελεσμένο. Ναι. Όλο το τέτοιο. Μάλιστα. 0-1. 0-1. Τούχελ τρελά πανηγύρια. Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Λοιπόν. Οπότε εντάξει. Καλά, θα κοστίσει βέβαια πάρα πολλά χρήματα όλη αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, αν πάει στραβά, δεν συζητώ. Φαντάζεσαι. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ενδιαφέρον. Ναι, λένε ότι 1η Απριλίου θα είναι η μέρα. Δεν έχει βεβαιωθεί που θα γίνει. 1η Απριλιά. Η ιστορία. Εντάξει. Ναι. Λένε, λέω. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Γιατί θα γίνει. Αλλά έτσι λένε. Τέλος πάντων. Θα τη μάθουμε την ιστορία. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Στην χθεσινή εκκρεμότητα. Είναι η ώρα της χθεσινής εκκρεμότητας. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, χθες λοιπόν, ο ακροατής που υπογράφει ως μίστης ρέκτης και χομπίστας, ναι, μας έστειλε ένα μενού το οποίο είναι Άγιο Βαλεντινιάτικο. Ωραία. Ναι, ναι. Και το οποίο νομίζω, Κώστα, μπορεί να ερεθίσει τους γευστικούς σου κάλικες όσο τίποτα άλλο. Θα μπορούσε να πεις μπορεί να ερεθίσει τελεία. Ναι. Τελικά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θες να το ακούσεις. Mm-hmm. Θες να ακούσεις την τιμή του πρώτα για να το κρίνεις όπως του πρέπει. Ασφαλώς. Λοιπόν, 110 ευρώ το άτομο. Εντάξει, περιμένω κάτι πάρα πολύ, κάτι πάρα πολύ καλό όμως. Ναι, είναι το δεύτερο ακριβότερο μενού που έχουμε διαβάσει. Και αν έχουμε διαβάσει μενού. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Έχεις ανοίξει Google. Είμαστε έτοιμοι, σας θέλουμε. Θέλουμε. Πλάκα κάνεις. Θέλουμε μόνο Google. Εδώ κι αν θέλουμε. Μάλιστα, okay. Εδώ κι αν θέλουμε. Όποιο. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Ντάνι Άλβες. Ντάνι Άλβες, 36, έχει φτάσει στο Λίπερ δικούλα του. Αμέ. Μια χαρά. Και παίζει και χαφ. Ευκαιρία σοβαρή για το 0-2. Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι. Δεν σου λέει, είναι λίγο μπερδεμένο, δεν ξέρω τώρα ποια είναι ορεκτικά, τι είναι αυτά, στα λέω όπως είναι. Ναι. Λοιπόν. Φουαγκρά. Ναι. Με σοκολάτα ξοκοπίλι. Πώς. Ξοκοπίλι. XO, πιθανότατα δεν προφέρεται έτσι, αλλά στο λέω για να το γράψεις. XO. COPILI. Μάλιστα. Σοκοπίλι τσόκολιτ. Ναι. Βλέπω εδώ πέρα, το βγάζει δεύτερο στην αναζήτηση. Ναι, ναι. Διαφώτισε μας, παρακαλώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Κάποιο είδος σοκολάτας είναι τώρα. Ναι, να, ποιο είδος. Εντάξει, προφανώς και αυτοί όμως για να το γράφουν είναι σαν ζωή, φίλε, είναι αυτό το είδος σοκολάτας. Πρέπει να ξέρεις, οφείλεις να ξέρεις. Πώς το πες, σοκοπίλι. Ναι.
XOCOPILI. Περίμενε. Πες μου, σε τι δυσκολεύεσαι? Όχι, μου έβγαλε κάτι άλλο και το... και το άνοιξα. Λοιπόν, 72% savory chocolate pearls. Ναι. Είναι, είναι. Βενεζουέλα κοκόα. Είναι. Πώς το λένε, σοκολάτες Βενεζουέλα. Είναι spicy and salty dark chocolate. Εντάξει. Με κάρι μέσα, με πιπέρι, με τσίλι και με αλάτι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα μία σοκολάτα για να τη φάσει σε μεξικάνικο. Μία σοκολάτα που μπορεί να σε ξεβλαχέψει. Ωραία, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, οπότε το ένα πιάτο είναι φουαγκρά, λοιπόν. Με, έτσι, για να το δείτε, γιατί δεν είναι σοκολάτα. Προσέξτε τι θα. Όχι, όχι, δεν είναι σοκολάτα. Αρχίστε όχι. Να ονειρευτε, να ονειρεύεστε. Κάντε λίγο, συγγνώμη, κάντε λίγο. Σου έρχεται ένα φουαγκρά. Μαζί με σοκολάτα ξοκοπίλι, αυτή με τα πιπέρια και τα τσίλι. Και τα κάρι και, και, τα κάρι, και πορτοκάλι. Αυτό είναι το πιάτο. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε τώρα για οργασμό στους κάλικες. Οι κάλικες αυτή τη στιγμή πολλαπλούς οργασμούς έχουν. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Μους σφυρίδας. Ναι. Με ζωμό κρεμμυδιού και άγριων βοτάνων. Οκ. Okay. Μπαρμπούνι με μαύρη ελιά και μους μελιτζάνα. Ναι. Μενταγιόν από μοσχαράκι γάλακτος με ζωμό τρούφας. Ναι. Σαμπαγιόν καφέ και τάρτα μανιτάρι. Ναι. Τι είναι? Σαμπαγιόν. Τι είναι? Τι είναι? Μα μου το με σιγουριά. Μου το με σιγουριά. Λοιπόν, περίμενε. Όχι σαμπάνι, ρε παιδιά. Μου βγάζει σαμπαγιόν. Όχι, μου βγάζει σαμπάνι για αναζήτηση πάνω-πάνω. Λοιπόν, σαμπαγιόν. Ως επιδόρπιο οτιδήποτε. Σαμπαγιόν ήταν ένα μεσαιωνικό γλυκό από το Πιεμόντε. Ναι. Που ναι. Έφτιαχναν με κυπριακή κουμανδαρία. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα πιάτο, σαμπαγιόν. Ένα πιάτο μυρίζει Ελλάδα, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, σαμπαγιόν, καφέ και τάρτα μανιτάρι. Οκ. Okay. Εγώ, Κώστα, δεν μπορώ να τα φανταστώ αυτά τα πιάτα. Ναι. Τι δεν μπορώ να φανταστώ από όλα αυτά που άκουσαμε? Μπαρμπούνι. Το μπαρμπούνι, ναι. Με μαύρη ελιά. Τι είναι, τι? Θα είναι σαν ένα μπαρμπούνι, ας πούμε, που είναι, ξέρω εγώ. Ναι. Τι, χτυπημένο από τον Dyson, που τι θα είναι, μαύρες ελιές μέσα, πώς θα είναι, κοιμούς μελιτζάνα, τι είπαν μπαρμπούνι με μαύρη ελιά. Μαύρη ελιά, τι δεν καταλαβαίνεις. Κοιμούς μελιτζάνα. Ναι, υπέροχο. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν. Ναι, μέλιζα σαλάτα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Πάμε, φτάνουμε στο πρώτο τελευταίο πιάτο. Ναι. Τυρί, tête de moine. Τώρα μου βάζει το τέντε μου, ναι. Και παλαιωμένη μιμολέτ, Κώστα. Ναι. Με μούσλι από ξερά φρούτα, ε. Μούσλι, ε. Θα λέγαμε ενδεχομένω, ε. Μούσλι. Μούσλι, ε. Λοιπόν, θα λέγαμε ενδεχομένω. Το τέντε μου είναι ένα ελβετικό τυρί. Μάλιστα, ναι. Και. Γκολ. Ποιο? Η Παρή. Εμπαπέ. Μάλιστα. Τέντε μου είναι ένα ολλανδικό, ελβετικό τυρί. Ναι. Είναι αυτό το τυρί που έχει έντονο κόκκινο χρώμα, το δεν μιμολέτ. Το βλέπω κόκκινο εγώ. Έτσι λέει εδώ. Όχι, το τέντε μου αν κοιτάω εγώ. Όχι, εγώ κοιτάω το μιμολέτ. Έχει το μιμολέτ τυρί, είναι. Ναι. Ωραία, φίλε. Ναι. Και το κόβεις, λέει, σε φλίδες και το τρως. Α, ωραία. Έτσι, με να το κόβεις για να αφήνεις, λέει, το οξυγόνο να ανεβαίνει στην επιφάνεια. Κατάλαβες. Κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι. Γίναμε πολύ ωραίο κολλητό δεύτερο. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Δεύτερη ασίστη Μαρία. Τέλεια σέντρα, εξαιρετικός Εμπαπέ, πάρα πολύ ρογκολ, πάρα πολύ ρογκολ. Στο χιλιοστό δευτερόλεπτο, όλοι εκεί που πρέπει. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Η παλαιωμένη μιμολέτ, λοιπόν, τι είναι άλλο, δηλαδή είναι τυρί με τυρί. Ναι. Με μούσλα από ξερά φρούτα. Ναι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Okay. Λοιπόν, ωραίο. Στο φινάλε τώρα... Σου έχω δύο πιάτα και διαλέγεις το ένα από τα δύο. Ναι. Ωραία. Γιατί, δεν πρέπει και τα δύο. Άμα δώσεις κάτι παραπάνω από 110, ενδεχομένως να μπορείς και τα δύο. Αλλά σου δίνει δύο επιλογές να διαλέξεις τη μία. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Ναι. Προτιμάς σιτσιλιάνικο κανόλι με γλυκό ανθότυρο και αποξηραμένα φρούτα? Ναι. Ή παύλοβα με σοκολάτα, βανίλια και σιρόπι φραμπουάζ? Δεν μ' αρέσει η παύλοβα εμένα, οπότε θα διαλέξω το πρώτο από ένστικτο. Leave the gun, take the cannoli. Ναι. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να ψάξει περισσότερο τα πράγματα. Λοιπόν, για πες.
Εντάξει, δυνατό πολύ. Είναι δυνατό πολύ. Για 110. Είναι δυνατό πολύ πάντως. Δηλαδή το 220 βέβαια που θα δώσεις για να πας με το προσώπατο είναι βαρύ. Είναι. Είναι βαρύ. Είναι. Αλλά δυνατό. Έχει πράγμα. Τα 110 όμως θα τα σκεφτώσουν, α? Είναι πολλά τα 110. Όχι για το συγκεκριμένο μενού, είναι πολλά. Είναι, σου λέω, γιατί είναι. Θα πας μόνος σου. Να πεις, το κάνω δώρο στον εαυτό μου. Με αγαπώ, αυτή τη μέρα πάω μόνος μου. Ναι. Εγώ και ο αυτός μου να κάνω 110 μέχρι εκεί. Τον μπατζετάρεις και λες, έχω 110 να διαθέσω. Συγγνώμη, κοπελιά, δεν θα σε πάρω μαζί. Δεν βγαίνω, μάνα μου, δεν φτάνω τα λεφτά. Δεν βγαίνω. Ναι. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος, ο οποίος υπογράφει ως μεταμεσονύκτιος ρεπόρτερ, θέλω να το πω γι' αυτό, μας λέει ότι σε γνωστό μαγαζί στην Ερμού, για να λέμε μεταμεσονύκτιος ρεπόρτερ, έτσι έχει κάνει μεταμεσονύκτιο ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε. Μου βγάζει γιατί πάει για τρίτο η Παρή. Το τυχαίο αυτό. Λοιπόν, σερβίρουν ως ορεκτικό. Ναι. Ακούστε το, Έλληνες. Ως ορεκτικό 30 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο το χρεώνουν 3 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. 3 ευρώ, ξαναλέω, τα 30 ml. Mm-hmm. Ναι. 1 ευρώ τα 10 ml, δηλαδή. Ναι. Ναι. Πρέπει να πολύ παρθένο αυτό. Δηλαδή πρέπει να είναι. Α, υπάρθενο, ναι, το συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ναι. Μετά παίρνει το πιατάκι και το κρεμά στο μπαλκόνι, δηλαδή. Μετά, τόσο, ναι, 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 ναι. Για να το δουν οι γειτόνι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Επίσης. Δηλαδή αυτό μυρίζει τον κρίνο αυτό το λάδι και κάνει παιδιά. Όχι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, στο ίδιο μαγαζί έχουμε τριπλομαγειρεμένα βραχάκια πατάτας στα 9 ευρώ. Τι είναι πατάτες. Πιέντες. Τρεις φορές μαγειρεμένα. Ναι. Εντάξει, για 9 ευρώ τα βραχάκια πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, από τον Άγιο Δομήνικο, πιστεύω, έρχονται. Ναι. Με το άμυλο το τόσο. Ναι. Λοιπόν. Έχει πάρει φαλάκι, υπάρχει άλλη ευκαιρία. Πάλι έβγαλε το χέρι. Δύο διαφορετικά παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Άπαξ είχε το πρώτο γκολ. Πιο καλές ευκαιρίες η Παρή. Δηλαδή η United είχε κατοχή, πίεση, ψηλό ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες της Παρή είναι μία και μία. Είναι όλος για γκολ. Μετά το πρώτο γκολ έχει καταρρεύσει η United τελείως. Ναι. Λοιπόν. Και επίσης σερβίρεται στο ίδιο μαγαζί σαλάτα με Κώστα. Ναι. Κινόα, τραγανή γαρίδα, ντομάτα αγκούρι, αρακά, καλαμπόκι, φιστίκι αιγίνης και μαγιονέζα κόκκινης πιπεριάς, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, με μόλις 15 ευρώ. Και δώρο το κολόχαρτο, το, έτσι, γιατί μετά θα χρειαστεί. Ναι, όλα και, αυτά. Και, ναι, και, ναι, και στο ίδιο μαγαζί σερβίρεται Black Angus Burger, Κώστα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ποιο το έχει επιλέξει? Τι είναι ποιο το έχει επιλέξει? Αυτό που επιλέγει μουσική σε αυτήν την εκπομπή. Τι είναι? Εσύ? Όχι. Εγώ? Πανάης. Εγώ σου είπα. Όχι. Καλά κάνετε, συμφωνήσατε την πλάτη μου. Όχι. Καλά δεν τρέπεστε καθόλου. Μου είπε ότι το σκεφτόμουν και σου είπα ότι το σκεφτόμουν και εγώ μέχρι εκεί. Μάστε. Δεν είπαμε, όχι. Μάστε. Ωραία, τι είπατε. Μπορείτε να μου διακόπτετε τώρα τον Ιρμό. Ναι. Λοιπόν, στο ίδιο μαγαζί και κλείνω. Έχουμε Black Angus Burger με σκαμόρτσα. Που δεν ξέρω τι είναι, αλλά ακούγεται λίγο σαν την σαν το εσκουλαμέντο. Ναι. Λίγο έτσι. Σάλτσα ρεμουλάντ, ψητά κρεμμύδια και κέτσαπ πιπεριάς φλωρίνης, ένα μπεργεράκι μόλις με 18 ευρώ. Μάλιστα. Κώστα, φίλες και φίλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, γκολ η Ρώμα εντωμεταξύ. Εσύ που στέλνεις, μπείτε εδώ για Λονδίνο και έχεις στέλνει ένα μενού του Gordon Ramsay με 200 ευρώ. Εντάξει, είναι του Gordon Ramsay όμως. Λοιπόν, η σκαμόρτσα είναι αγελαδινό τυρί. Ναι. Έτσι, μπαμ μπαμ. Ναι. Λοιπόν, Gordon Ramsay πληρώνεις 200 και του λες, δίνω και ένα 50 ακόμα για να με βρίζεις. Λες του Gordon Ramsay. Δηλαδή, πληρώνω 200 πέρα, με βρίζεις κιόλας. Μπινελίκι να ακούω. Έτσι. Παιδιά, επίσης, μην μας στέλνετε μενού με βάση την τιμή. Για όνομα. Ναι. Βλέπετε τα μενού σας, ναι, πρέπει, ναι, να έχουν κάτι για να, ναι, διαβάσουν, ναι, εδώ πέρα. Μας έχετε στείλει αρκετά. Διαλέγουμε, ναι, τον Ανθό. Τον Ανθό. Πρέπει να είναι σοβαρό το μενού. Ωραία. Να έχει θέματα μέσα και άγνωστες λέξεις. Λοιπόν, πάμε δελτίο τραγουδάκι και γυρίζουμε. Λοιπόν, ο Νικολός Ρανιόλο έχει το μεσημέρι καλύτερο βράδυ της ζωής του, νομίζω. Καθώς πετυχαίνει δεύτερο γκολ, το δεύτερο της Ρώμα και το δεύτερο γκολ μετά από δοκάρι του Έντιν Τζέκο στην επιστροφή της μπάλας.
Είναι τα πρώτα του δύο γκολ στην Ευρώπη. Είμαστε. Να πούμε έτσι. Δεν έχει κλείσει τα 20. Ο μικρός μια χαρά και φέτος και παίζει πρώτη φορά. Δεν έχει παίξει και. Ήταν τα πρώτα του παιχνίδια στη Σεριά φέτος. Μπράβο του. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Ωραία πράγματα αυτά. Παιδιά, μην μάθετε τώρα, δεν θα αρχίσουμε. Μας κολλάζετε όλα αυτά τα. Πώς το λένε, τα ωραία που στέλνετε να μας τα στείλετε στο. Γιατί με κολλάσατε τώρα. Μου στείλατε ένα τώρα εδώ και με κολλάσατε, αλλά δεν γίνεται. Για να σας το θυμίσω αύριο, όπως ναι. Έκανα για σήμερα. Θέλω να μου το θυμίσεις αύριο. Mm-hmm. Τσαουζή, τα δικά μου τριλήματα γιατί δεν τα διαβάζεις. Είσαι σαν εκείνες τις γκόμενες που αν δεν πέσει η πέλφε δεν κερνάω. Ουστ σου πια του ραδιοφώνου. Λέει ο Ζαπατάτας Γιαχνή. Μάλιστα. Okay. Και τώρα με αναγκάζετε γιατί τώρα δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ωραία είναι δηλαδή. Ναι. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Τώρα τέτοια ώρα αυτά θέλουν την ώρα τους όλα. Ο Μιχάλης Τσόκος. Λοιπόν, λέει δουλεύει ο ξάδερφός μου στην Google στο Μαρούσι και λέει 10 και μισή με 12 έχουν βαρέσει τα βάνη τα χτυπήματα σε μενού εστιατορίων. Ακόμα γελάω. Μπράβο, Μιχάλη Τσόκο. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ας δω τον κόσμο και ψάχνει. Παιδιά, υπάρχουν και άλλες. Το ψάξαμε. Ωπ, γκολ Πορτό. Είμαστε. Για δες. Ξαφνικά. Και κάπως αλλάζει το παιχνίδι τώρα. Ναι. Είμαστε. Ο Αντριάν είναι ο σκόρερ. Να δούμε και πώς μπήκε το γκολ. Είμαστε 78 εδώ μεταξύ. Από στραβοκροτσιά μπήκε. Εντάξει. Στραβοκροτσιά που κατέληξε assist. Αλλά συνέβη. Το ήθελε. Το είχαν δουλέψει την προπονήση. Ναι, ναι. Τι μιλάνε στο βάρο. Μήπως ήταν offside, ναι. Δεν υπάρχει. Όπως είδαμε τώρα στο replay που πάγωσε η εικόνα την ώρα που γίνεται στραβοκροτσιά που καταλήγει σε assist. Φάνηκε τουλάχιστον στο replay ότι δεν υπάρχει offside. Ναι, ναι, όχι. Γκολ κανονικά και παίζουμε. Αλλά παιδιά, βάρ τώρα, να τα συνηθίσουμε αυτά. Εντάξει, πολύ καλά κάνουν. Παίζουν αυτά. Προσπαθεί η United κάτι να κάνει τώρα λίγο που έχει ισορροπήσει το παιχνίδι μετά την καταιγίδα εκεί. Τώρα. Τα δύο γκολ και τις ευκαιρίες, τις απαρωτές της Παρία. Αλλά τώρα είναι αργά, η Παρία μείνεται σωστά. Εντάξει, είναι ζόρικα τα πράγματα. Δηλαδή και ο Σόλσκερ να μπαινε μέσα τώρα σαν παίχτης. Δύσκολα θα προλάβαινε να κάνει πραγματάκια. Ένα όμως. Ένα λέω εγώ το όχι. Λοιπόν. έχω φάει πίτσα με ανανά. Ο γιατρός είχε πει φρούτα και λαχανικά. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Στο Σινσινάτι Έλληνας εφήβρε hot dog με κιμά από πάνω. Λέω πιο μας έντυσε ο Χαϊβάνη. Ναι. Δεν μπαίνει μπράζερ, σίκα μπλιάτ. Μπαμπούς χαμπ δοκιμάστε. Μούσλι με φλίδες μιμολέτ. Ζέβα σοφτ μην ξεχάστε. Ή του ζουέλα πεοτζούς. Κορίτσα ελάτε μάστε. Λέει ο Γιούρκιν Κλίσμα. Έχω αγοράσει μέσα στη βιασύνη μου πίτσα με ανανά από Ολλανδικό σούπερ μάρκετ και έκατσα και έβγαλα ένα-ένα τα κομμάτια του ανανά και την έφαγα. Μετράει? Όχι, δεν μετράει. Όχι. Δεν μετράει. Ο Χόρχε Πάριος λέει: ο Βαϊμάκης κάθε φορά που ακούει κοινόα ανατριχιάζει όπως όταν έβλεπε τον Οξύζογλου να κάνει σέντρες. Πίσα και πούπουλο στην πίτσα με ανανά, με σαρδέλα, με ατζούγια, διάφορα τέτοια. Είσαι ανανοφοβικός, Βαϊμάκη. Μάλιστα. Είναι ο Άλεφ ο Ριβάλντο των 50χρονων εισοδημάτων. Όχι. Αρχή του καλώνει στο μουνάι της. Όχι. 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 Πίτσα με κεμπάπ. Καλά, εντάξει. Ναι, υπάρχει δυστυχώς, ναι. Μάλιστα, οκ. Okay. Μεγάλη αλήθεια. Είναι ένοχη απόλαυση όλων όταν ο Τσαούστη τσακώνεται για ομάδες. Λέει ο Πάρκο Βεράτη. Εγώ θα συμφωνήσω. Μεγάλη αλήθεια. Είναι πολύ απολαυστικό. Γίνεται σπάνια, αλλά είναι απολαυστικό. Είναι απολαυστικό. Το επιστροφή του Αζώτου, όχι, δεν είναι πιασμένο. Δεν είναι πιασμένο. Βαϊμάκη,
Τι έγινε το Σάββατο που σκοράρε πρώτος ο Μανέ? Ουστ κατσικοπόδα ρε γκαντέμι. Μην ξαναδείς Liverpool live στην εκπομπή μπάσκετ, το πάρουμε φέτος. Να διαβαστείς, σε χτυρίζω. Στην προηγούμενη δουλειά ο CEO έτρωγε πίτσα με ανανά, μου πρόσφερε να φάω και επειδή έκανε συχνά καψόνια είπα ότι μου άρεσε. Την επομένη έσβησα το integrity ως σκύλα από το βιογραφικό μου. Τίμιος. Και ο Μπύρος Βενετίας λέει, είναι τυχαίο που στη Σουηδία βρίσκεται το Μουσείο Αειδιαστικών Φαγητών? Προφανώς υπάρχει κοινό για κάτι τέτοιο. Υπάρχει κοινό, είπες, δεν άκουσα, συγγνώμη. Κοινό, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, Στράντλι. Τετράδα φουλ επίθεση, τα νέτα ο Μανολό. Βαϊμάκης μέγα σκάουτερ, είναι της Κόλο Κολό. Ή λαματζόρες του Παβιό, Κλαρίνο, Κάρχια Σόλο. Μάλιστα. Ο Βάρδη Σαββάτου λέει: κάποιο θα έλεγε πως ο Έλληνας που εφήβρε την πίτσα με ανανά είναι ο μαγειρικός λάνθιμος, δεν παίρνω και πολύ απόσταση. Έχω φάει μπέργκερ με ανανά, πιάνετε? Ψιλοχειρότερο μου φαίνεται. Ναι. Το γιατί μπέργκερ. Το κάνουν αυτό? Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, πραγματικά. Για να το λένε πιθανώς. Τα παιδιά ερωτήματα τύπου αν είναι απόκρουση Σαργκάνης και βαλιά του Βλαστού καλύτερα από αυτή του Banks. Καλλιτεχνία, δύο σπουδαίες επεμβάσεις. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν. Εγώ λέει πάντως έφαγα σουβλάκι, καλαμάκι, λέει κοτόπουλο με ανανά και μανιτάρια. Έχω να πω ήταν απροσδόκητα καλό, λέει ο Σκαλώνης στον Μουνάιτης. Ναι. Στράτλη ξανά. Σήμα στην Άντα αλλάξανε και βάλαν τρεις σκατούλες. Στο Πεντρετζίκι το καφέ απλώνουνε σακούλες. Ή Αντρέα ζεις αντιλαλούν λόγκι βουναραχούλες. Δεν το καταλαβαίνω. Να πούμε λίγα σφόρια και για την πίτσα με βάση μπρόκολα αντί για ψωμάκι πίτσας που να μην γίνουν πριμέρες. Όχι, να μην πούμε. Γιατί να πούμε? Δεν χρειάζεται, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Μεγάλη αλήθεια, το φτιάξιμο του πορπαγκάζ είναι το τέτρις της τρίτης ηλικίας. Ναι. Και της δεύτερης, καμιά φορά. Και της πρώτης. Ναι. Ναι. Ω, ναι. Λοιπόν. Ναι. Όχι, συνεχίζει πάλι ο Σκαλώνης στο Μουνάιτης. Λέει, μαγειρικό tip, ο καλύτερος τρόπος να γίνει πιο τρυφερή η μπριζόλα είναι να τη μαρινάρεις με ανανά. Όχι, ό,τι και να κάνετε, όχι, δεν πρόκειται να. Δεν πρόκειται να, όσο και αν προσπαθείτε με αυτή όλη την προπαγάνδα του ανανά, όχι. Στράτλι, έχεις ένα ωραίο τριμμένο, λίγο δύσκολο. Δεν είναι καλύτερα να το διαβάζεις, να το βλέπεις την ώρα που το διαβάζεις, παρά να το λες στο ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε. Crowdfunding κάνει ο Κωσταβάρ για μπροκολάτε Inc. Έχει λεβέξει το bio για ασπιρίνη Link. Ή ψάλει ο Γιάννης Στόικα και ακούγεται κατσίνγκ. Το οποίο είναι κάπου το είδα και Link για τραγούδι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Έγινε, sorry κιόλας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε φτάσει στο 86ο λεπτό είναι το Ρώμα Πόρτο 2-1, 82ο United Paris 0-2. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Κύριε Βαϊμάκη, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω την αλαζονική συμπεριφορά σας και των συνοπαδών σας, ειδικά όταν τίθεται σε σύγκριση με άλλες ομάδες. Με εκτίμηση μάλλον από Ιωάννα. Γιατί Ρεάλ πάει αυτό? Ποια αλαζονική συμπεριφορά? Δεν ξέρω, δεν λέει. Φαντάζομαι γιατί Ρεάλ πρέπει να. Στη Ρεάλ πρέπει να αναφέρεται. Ναι. Πρώτον, δεν υπάρχει αλαζονική συμπεριφορά. Δεύτερον, δεν υπάρχει αλαζονία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι και κατακτήσεις συνεχόμενων Champions League. Δεν υπάρχει καμία αλαζονία. Θεωρώ γελίο γεωγραφικό να μην τη συμπεριλαμβάνει ο Γκουαρδιόλα, ας πούμε, στη λίστα των καλύτερων ομάδων της τελευταίας δεκαετίας με το ηλίθιο επιχείρημα ότι δεν έχει πάρει πρώτα αθλήματα. Αυτό. Okay. Η κόμισσα του Φάμπρεγκας αναρωτιέται το εξής. Πόσο τιμά τον τραγουδιστή από τις Μέλισσες που είπε ότι ο Θέμαρος Αδαμαντίδης είναι ο Φρανκ Σινάτρα της Ελλάδας? Μόνο αλήθειες. Μόνο. Μόνο αλήθειες από Χρήστο Μάστορα. Μόνο αλήθειες. Λαλάκες, κάποιοι ακούμε με τα νέτα μας και αρχίζουν την αηδία να δοκιμάσουμε αυτά που λέτε με τα μπρόκολα και τους ανανάδες. Έχει. Ναι, πολλά μπορεί να σου πει το νέτο. Πρέπει να τα κάνεις. Λοιπόν. Ο Χόρχε Πάρος λέει, σε λίγο ρε κατσαπλιάδες ακροατές, θα συγκρίνετε τον Banks με τον Βαγγέλη τον Κοέντα. Στράτζε ξανά. Σήμα στην πλάτη Νόιερ, του Activate Press Start.
Σέμιναρ σάκι για ποπούς στον προκολάτε Art ή Μήτρογλας με GLX σούζε σε πίστα καρτ. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραιότατα. Ο Τίγρης Βέτο έβαλε «Εγώ μιλάω για χρέος». Τρίτη Μανόλο επιστροφή «Τάκης φέρει βαρέως». Ή αν θες διαστάσεις του μηνά 2-10 μείον το ύψος, λέει ο κορμιτάς. Ένας μας θυμίζει και καλά κάνει το πόσο φρικτές είναι οι πρακτικές με τις οποίες παράγεται το φουάγκρα. Ναι. Φρικτές πραγματικά. Ο Μέτρος το είπε για φούτσαλ, λέει, ένας Ιταλός χωριάτης θα μπορούσε άνετα να πει «Έχω να κάνω μπάνιο μια εβδομάδα και τα καμπανέλια μου πιάσανε σκαμόρτσα». Ναι, βεβαίως. Μεγάλη αλήθεια. Ο Αργεντινός Πασαλής είναι γνήσιο παιδί των Zeros, περνώντας από όλες τις φάσεις μαλλιού της δεκαετίας και καταλήγοντας σήμερα στο καγκούρικο κοντό με φράτζα, λέει ο Μπυροκύλη Γκονζάλης. Μάλιστα. Πόσο δεν τιμά γυμναστή που ενώ έψηνα νέτο στο Λύκειο και εγώ μαθητής ήμουνα, μικρότερη από μένα και αποθυμένο που ήρθε και την πήρε για μάθημα, δεν έγινε τίποτα έκτοτε, φταίω κι εγώ, φταίει κι αυτός. Εντάξει, ναι. Οκ. Μας έχει στείλει επίσης η Χριστίνα το εξής. Λέει, θα ήθελα να συνεισφέρω στη συζήτηση που είχατε για το Σεχίδη. Τον ήξερα εξ όψεως. Ήμασταν στο ίδιο έτος στη νομική στην Κομωτινή. Τον έβλεπαν όλοι στις παραδόσεις μαθημάτων και όλοι αναρωτιούνταν ποιος ήταν, καθώς δεν είχε με κανέναν ούτε καλημέρα. Δεν μπορούσε να περάσει και απαρατήρητος. Μακρύ μαλλί κατσαρό, γένια καμπαρντίνα. Τον φωνάζαμε Μουσουργό. Μια μέρα του καλοκαιριού μου τηλεφώνει μια συμφοιτήτρια και μου λέει: «Άνοιξε την τηλεόραση, είναι ο Μουσουργός, πρώτη μούρη». Μάλιστα. Ναι. Και θα νιώσατε κάπως, φαντάζομαι. Όσο να είναι. Κάπως. Όσο να είναι. Όσο να είναι, θα σας ήρθε κάπως. Ναι. Ας το πούμε έτσι. Λέει κάποιος, αν είναι να κεράσω, κάνω ό,τι μου πει το Νέτο, μέχρι και μπροκολά το κατεβάζω. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι ωραία πράγματα. Όχι, δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι ωραία αυτά. Συγγνώμη. Τι λες, Παναώτη? Ναι, καλό είναι να μην γίνονται. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να πω εδώ επίσης ότι ο Μίστης Δρέκτης και Χομπίστας, παιδιά, μας έστειλε ένα Instagramικό post το οποίο απεικονίζει κάτι που μοιάζει με τούρτα και από κάτω γράφει το εξής. Και λέει ο φίλος του, λογικά αυτοί που τρώνε πίτσα με ανανά πρέπει να τρώνε και αυτή την τούρτα, η οποία, ακούστε, γράφει το post από κάτω, που είναι αυτού που έχει φτιάξει την τούρτα, έτσι, και περηφανεύεται για αυτήν. Λέει, εδώ θα νόμιζε κανείς ότι βλέπει μια τάρτα σοκολάτας φτιαγμένη με άντε ένα-δύο περίεργα υλικά, μιας και είμαι εγώ αυτός που την έφτιαξε. Τα πράγματα όμως είναι πιο σοβαρά αυτή τη φορά. Μέσα σε αυτή τη βελούδινη κρέμα σοκολάτας που κάθεται πάνω σε μια βάση από ταχίνι, μέλι και βρώμη, υπάρχει και... Εμένα μου πες, μην με κοιτάς. Πες το, Κώστα, πες το. Κουνουπίδι. 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 Στην τούρτα, σε τούρτα, κουνουπίδι. Με σοκολάτα, κουνουπίδι. Και όχι μόνο, λέει, δεν το γεύεσαι, αλλά δίνει όγκο και βελούδινη υφή στη σοκολατένια κρέμα. Ποιο, Κώστα? Το κουνουπίδι. Το κουνουπίδι, φίλες και Μάλιστα. φίλοι. Μάλιστα. Εντάξει, αυτά. Φάτε αυτές που θες να κεράσεις. Να δούμε που θα περάσει το βράδυ σου. Ότι κινεί να φοβείται ο Άρτα. Λέει, μια κοπέλα μου έλεγε κάποτε ότι ο ανανάς είναι σαρκοφάγος. Αν τον αφήσεις ώρα πάνω σε σάρκα, αρχίζει να την τρώει εισαγωγικά. Δηλαδή, εμ τον βάζουν στην πίτσα, εμ τρώει τον μπέικον. Με τιμά από όταν σας άκουσε τον Νέτο, αναφώνησε, από αυτούς έχεις κολλήσει το «Βεβαίως». Και της απάντησα λέει ο Αλούκρος Αλουζίγκητς. Φιλέτο καγκουρό μαριναρισμένο με ανανά, πουρέ μαύρο μπρόκολο με πράσινο μήλο, με σάλτσα σοκολάτας, ρούμπι και σάκε. Αλλά αν ο Κώστας ήταν σουσεφ, εσάς ήταν καντινιέριδες. Υπάρχουν αυτοί που λένε «σουτ για τρεις εύστοχος» και ο Ιωάννος στο All Star Game που είπε «τουπάν για τρεις, ναι, μέσα ο τουπάν, τουπάνε τα τρίποντα». Ο Αλή Πογκμπά και τα 40 νέτα. Και να θυμίσω ότι όλα αυτά με κύριε Σιώνα τα γράφει από πριν, έτσι, μην νομίζετε ότι είναι. Αλήθεια. Τα έχει μελετήσει. Το έχει πει ο ίδιος. Α, δεν το έχω. Είναι όλα μελετημένα. Μάλιστα. Όλα. Ναι, γεια σας. Ένας Ρώσος είμαι, δεν με ξέρετε. Μπορείτε να μου πείτε ποιος πήρε το πρωτάθλημα, γιατί μας έκοψαν το ίντερνετ και αυτό που έβαλαν δεν κάνει ούτε για να τσεκάρεις με τα χείρες λάντα από μάντρες. Το να παίζει μπασκετική ΑΕΚ διπυρωτικό είναι κάτι σαν την υποψηφιότητα Νόμπελ Ειρήνης στο Τζίπρα Ζάεφ.
Όχι, είναι πολύ πιο ευρωπές. Το να παίζει η ΑΕΚ την περιοδικό. Στη Μάλτα, πίτσα με τυρί, τουρσί και σαρδέλα θεωρείται έδεσμα. Από ποιους? Ναι. Από ποιους, ρε εσύ? Fun fact, η σκαμόρτσα έχει σχέμα καμπανελίων. Μάλιστα το αριστερό είναι ελαφρά μικρότερο από το δεξί. Καπνιστή είναι νοστιμότατη. Ποκμπά, ποιος? Κάτι με αζότο δεν μας ρωτάγαν πριν. Άλλος έχει στείλει, ναι, για να πάρει το μιλφίδιο του αζότου. Ναι, προηγήθηκε ο άλλος. Ναι. Ναι. Ποιος αποβλήθηκε? Περιμένουμε να δούμε. Το συζητάνε και μεταξύ τους. Σε καλό κλίμα είναι η αλήθεια. Ο αρχηγός. Ο Γιάνγκ που είχε την κίτρινη. Ναι. Μάλλον. Συγγνώμη τώρα, αλλά ναι, περιμένουμε να δούμε, δούμε τι ακριβώς έχει. Όχι, θα αλλάξει και την παλάστα. Ναι, παιχνίδι, με 0-2 το παιχνίδι. Ο Γιάνγκ, ναι. Μάλιστα, ο Γιάνγκ με δεύτερη κίτρινη. Okay. Μέτρο στόπερ, ξανά. Εσείς μπροκολάτε, εγώ μπροκολάω. Εναλλακτικό του Βροντές, παράδειγμα, τον μπροκολάω όλη μέρα. Στην παθητική φωνή υποδηλώνει άσχημο συνέστημα. Άσχημο συνέστημα. Παραδείγματος χάρη, μπροκόλιασα με το Βάτε 69. Έχω παραγγείλει κατά λάθος πίτσα με ατζούγες και ανανά στη Ρώμη. Την πετάξαμε και πήγαμε για μπέργκερ. Εντάξει, λογικό. Για ένα προηγούμενο μήνυμα παρεμβαίνει ο Κοντζόσαυρος και λέει: τη γυναίκα που καταλαβαίνει από τη γεύση της εξπερμάτωσης τι έφαγε στο μεσημέρι, παντρέψου τη. Σε νοιάζεται και σε αγαπάει. Τι έπαθες, Παναγιώτη, παιδί μου? Τι? Ο Πογμπά έφευγε. Για να δούμε τι έχει γίνει στο replay. Εδώ έχει ένα φάουλ στο Πογμπά ή όχι? Το έδωσε κίτρινη στον Πογμπά. Γιάννη Σταυρόπουλε, ποιος αποβλήθηκε, παιδί μου, γιατί δεν βγάλα μακρύ? Θα το τσεκάρουμε. Θα μας πει, ναι. Ποιος αποβλήθηκε? Ποιος αποβλήθηκε τελικά? Ο Πογμπά. Γιατί έλεγε Άσλε Γιάνγκ δεύτερη κίτρινη κάρτα? Ναι, έλεγε ο... η κάρτα που βλέπαμε, ναι, από κάτω. Είμαστε καλά. Οκ. Okay. Τι να πω. Λοιπόν, κάπως λέει για αυτή όλη τη συζήτηση που κάναμε στο προηγούμενο, κάπου στο σπίτι της η Τραγιάννα Ανανία αισθάνεται προσβεβλημένη, έτσι, καθώς δεν σηκώνει ενικούς. Να τα θυμηθούμε και αυτά. Βεβαίως, βεβαιότατα. Ναι, μιλφίδο του αζότου, οκ, okay, κατοχυρώθηκε. Καλά, παιδιά, εντάξει, αρκετά με τον Ανανά, ε. Το εσύ δεν έκανες τον πρωτό σε κάτι κάδους, είναι πιασμένο? Όχι, δεν είναι. Φίλες υπογράφεις Βαϊμάκη, Βαϊμάκη, την κράζετε την πίτσα ανανά. Όταν όμως ανεβάζεις το Ratpack άρθρο, δεις το μπέργκερ με τηγανιτό κοτόπουλο και γέμιση ανανά. Καλά είναι, δεν τα έχω δει εγώ αυτά τα πράγματα που λες. Α, Κώστα, εδώ ελέγχεσαι. Αν γίνεται τις ώρες που λείπω, Κώστα, εδώ ελέγχεσαι. Βρίσκουν την ευκαιρία τις ώρες που απουσιάζω. Διευθυντής δεν είσαι, τι πάει να πει τις ώρες που λείπεις? Δεν μπορώ από πάνω συνέχεια. Δεν είσαι από πάνω, άμα κοιμάμαι, δεν έχεις κινητό, δεν έχεις κινητό, την επόμενη το πρωί, δεν κοιτάς. Τι μπήκε? Όταν μέχρι να ανέβω τα βγάζουν. Α, τα παλιόπαιδα. Δηλαδή πάω απόγευμα στην δουλειά, κοιμάμαι το, το βάζουν πρωί, μέχρι να πάω το απόγευμα το κατεβάσει. Έχει κάνει τη ζημιά όμως. Ναι, προφανώς έχει κάνει τη ζημιά. Προφανώς έχει διαβρώσει. Έχει διαβρώσει. Εννοείται. Τραγανός Δέλλας λέει: πίτσα αμαρτία στην Επίδαυρο με τρία στρώματα μπεσαμέλ, λιωμένο τυρί και λουκάνικο, σύνολο θερμίδων 15.000 ανά 100 γραμμάρια. Είναι από τις να αμαρτήσω, ρε φίλε. Παλιά υπήρχαν αρκετές τέτοιες πίτσες. Ναι. Γιατί πήγαινες και έπαιρνες. Παλιά πήγαινες και έπαιρνες ή έπαιρνες ζαμπόν τυρί, έλεγες, ή μαργαρίτα, έλεγες, ή έπαιρνες special. Ναι. Στη special βάζανε μέσα ό,τι γουστάρανε. Ό,τι ήθελε. Αλλά, φίλε, έτρωγες. Έπαιρνες μια πίτσα και την τρώγατε τρεις, έτσι. Ναι. Γιατί ήταν του μπανάρα. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά. Sorry κιόλας. Λοιπόν. Πού είμαστε, γιατί χάθηκα τώρα λίγο. Ένα μήνυμα. Το οποίο, συγγνώμη, έχει κοπεί κάπου στη μέση, φαίνεται ενδιαφέρον. Ο σκαλώνει το μουνάι τη μέχρι να το βρει. Λέει: fun fact, οι ατζούγες που βάζετε στις πίτσες και τις τότε σαν τρελή δεν είναι τίποτα άλλο παρά γάβρος, οπότε μην κρίνετε τον ανανά. Ποιο τρώει επίσης από τρώει ατζούγια, ρε, παιδιά. Ατζούγια. Ποιο τρώει ατζούγια στην πίτσα? Ποιο είναι αυτό, επίσης, μια που λέμε για τον ανανά. Ποιο τρώει πίτσα με ατζούγες?
Ναι, ποιο τρώει πίτσα. Και γιατί να φας πίτσα με ατζούγια. Ναι. Πήγαινε σε ένα οζέρι και φάει θαλασσινά. Να. Γιατί να φας πίτσα με θαλασσινό, με ατζούγια μέσα. Γιατί, ποιο λόγο. Πάρα ατζούγια, πάρε ουζάκι, κάτσε και πέστε ναι. με τα φελαράκια. Μια χαρά. Στρίψτε, κάντε στριφτά εκεί πέρα. Mm-hmm. Αυτά να ακούτε και ξέρω εγώ και βαβά. Ρεμπέτικα. Ρεμπέτικα να ναι. μερακλώσετε και να φας ατζούγια. Στην πίτσα τη δουλειά έχουν. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να πω επίσης ότι ο Κραύς Καραμαγκά ναι. μας έχει στείλει φωτογραφία και θα κρατηθεί αυτή. Με αυτοσχέδια κατοχυρωμένη πατέντα πίτσας με μπανάνα και τσιχλόφουσκα. Okay. Να την Κώστα. Οκ, okay, δεν θέλω να την ξαναδώ. Το σου δίνω για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα έτσι γιατί υπάρχουν. Αυτή την αμαρτία τη θυμάμαι και εγώ και επιβεβαιώνω. Είναι να σε βγάλουν παγωμένο από τη μάχη και να σου δώσουν να τη φας για να επιζήσεις, λέει κάποιος. Μπαρμπαστρούφ του έρωτα και εσύ ο Γκρινιάρης ναι. από δίπλα. Είναι μία φίλη με την οποία έχουμε αρχίσει και είμαστε πολύ κοντά. Και προσπαθώ να καταλάβω αν πρέπει να κάνω κίνηση ή όχι. Ξεφτυλίστε με, διαπομπεύστε με, αλλά σας παρακαλώ βοηθήστε με. Λέω μα που να πάω, που σ' αγαπώ τόσο πουλί. Πώς να απαντήσεις σοβαρά τώρα, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Πες περιπτώσει. Και ξεκίνησε να είναι μια φίλη σου. Με την οποία. Ωραία, κάνε την κίνησή σου. Ξανά πολύ καλέ σου φίλη και λέει τώρα στα μυστικά. Και δεν θες να τη χάσεις από καλή φίλη. Η πίτσα με τις 15.000 θερμίδες πωλείται και με δώρο απεινιδωτή για να συνέλθει από το έμφραγμα. Αν ρωτήσετε το έμπειρο Βενετία. Λοιπόν, τέλος τα παιχνίδια. 0-2 United με την Παρί, 2-1 η Ρώμα με την Πόρτο. Ανοιχτοί λογαριασμοί στο παιχνίδι το δεύτερο, γιατί το πρώτο νομίζω ότι δεν σηκώνει πολλά. Βέρος Καμινιώτης με όλα τα παράσημα και έμπλεξα με νέτο από ψυχικό. Έφτασα μέχρι γκορμεδιές με σος μπρόκολου και άνηθο, με καληνύχτησε και μου λέει θα τα πούμε αύριο. Ξαναπερνάει ο Σάκης τέτοιο σχολείο. Δεν ξαναπερνάει. Με τη μά που μπέρδεψα το σωληνάριο ατζούγιας με την οδοντόκρεμα με ολέθριο αποτέλεσμα. Τι είναι το σωληνάριο ατζούγιας. Προφανώς έχει αυτό το σαν, βγαίνει σαν αληφή ας πούμε και είναι. Πάστα ατζούγιας. Ναι, ναι. Ξεράσω τώρα αλήθεια. Ναι. Θα ξεράσω από τα μάτια. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Ναι. Εκτός αν έχει ελονιτζάκι, δεν βάζει ατζούγια στην πίτσα. Ατζούγια στην πίτσα ξεκίνησε επειδή έτρωγαν στο καρτούν νίντζα. Το έχει ελονιτζάκια δηλαδή. Δεν υπήρχε πριν ποτέ και πουθενά. Γενικά έχετε στείλει διάφορα για την ατζούγια. Τι να πω, ρε. Παιδιά, ψάξτε στο YouTube για ψητό καρπούζι χάρα Αμερικανιά. Έλα, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Okay. Κάποιοι δεν έχουμε φάει όλη τη μέρα και θέλουμε να πάμε να φάμε τώρα. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας από αυτούς. Δεν έχω φάει όλη τη μέρα, είμαι ένα σάντουιτς. Δεν μπόρεσα να φάω. Λοιπόν, θέλω να πάω να φάω τώρα. Θέλω να πάω να φάω με καλή διάθεση. Με αλαφρύ στομάχι. Θέλω να πάω και να σκέφτομαι ωραία πράγματα που θα τρώω. Show us out then. Φίλες, φίλοι. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σταυρόπουλο, ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ρήλο, ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν, όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο Fight Up στις 10, πάλι με Τσουλού, κανονικά ναι, εδώ. Ναι, και προβλέψεις και όλα. Και μετά το μπάσκετ είμαστε έτσι, ναι, στη, μπάσκετ, με τα μπάσκετ τώρα, ναι. Θα μας πάρουν λίγο τα σκάκια λίγο μετά. Λίγο μπορεί, λοιπόν, λίγο μπορεί. Αλλά προβλέψεις, ναι. Μενού και άλλα γεωβαλεντινιάτικα και ομορφιές ωραίες. Τέλεια. Καληνύχτα. Ορίστε. Α, βεβαίως ακολουθεί. Α, ναι, σήμερα. Δημήτρη Κοντό, Νίκο Ζέρβα. Ναι. Με εκπομπή για μπάσκετ, για του ανυπόμονου, αυτού που δεν κρατιούνται. Βεβαίως. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια σας.